Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη βράδυ, εκτάκτως οι αντιθέσεις. Βρισκόμαστε ουσιαστικά 2-24 ώρα πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου μία ακόμη μαθητική φουρνιά καλείται να δώσει τη μάχη για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σε ένα τοπίο όμως η αλήθεια είναι ασαφές και ομιχλώδες, που παρόλα αυτά όμως νομίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει μια άλλη συζήτηση πολύ πιο ουσιαστική για την παρεχόμενη εκπαίδευση, την ποιότητά της, το τι συμβαίνει στα δημόσια σχολεία, τι γίνεται στην παράλληλη λειτουργία, αυτό που λέμε κύκλος φροντιστηρίων, και όλα αυτά πώς καταλήγουν σε αυτό που λέγεται ανώτατη εκπαίδευση. Φυσικά δεν κατεβήκαμε από άλλο πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι η επικαιρότητα είναι καυτή. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε τρία ουσιαστικά γεγονότα που σημαδεύουν και την Κρήτη με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Το πρώτο είναι αυτή η αποτρόπαια πράξη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, που επιτρέψτε με να πω ότι ο ασφαλής προορισμός που πρέπει να είναι η χώρα μας δεν είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, προϋποθέτει κανόνες. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή τη φορά πληρώνουμε τα επίχειρα ενός εργασιακού μεσαίωνα που έχει καταργήσει συμβάσεις, λειτουργεί περισσότερο με μαύρη αγορά εργασίας, αυτά που έλεγε πολλοί κόσμος, και θέλω να θυμίσω ότι ο ΣΕΤΕ, ο σύνδεσμος δηλαδή των τουριστικών επιχειρήσεων, ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει για μείωση των μισθών. Παρόλα αυτά, μέλη του συνδέσμου του χρησιμοποιούν όχι μειωμένους με μισθό εργαζόμενους, αλλά μαύρης αγοράς εργασίας. Το θέμα δεν είναι λοιπόν Έλληνες ή αλλοδαποί εργαζόμενοι, αλλά συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι μία εικόνα. Η δεύτερη εικόνα, εξίσου ανάστροφη θα έλεγε κανείς, είναι η επιστημονική ανακοίνωση ότι οι μινοήτες ουσιαστικά είναι σε γραμμική συνέχεια γονιδιακά οι πρόγονοι των σύγχρονων Κρητών κατά 95%. Μακριά από εμάς η περίφημη καθαρότητα, μιλάμε για επιστήμη εδώ, και οι μινοήτες ταυτοχρόνως είναι Ευρωπαίοι. Αυτή είναι η αποκάλυψη μεγάλη που έγινε σε ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά, το Nature. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για την Κρήτη, πολυκύμαντο. Το τρίτο γεγονός, που θα έλεγα ότι μπορεί να συνδέσει και τα δύο, είναι η αναταραχή και ο ναυρασμός που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης. Αλλά το ερώτημα είναι τι εκπαίδευση έχουμε για την οποία είμαστε σε αναταραχή. Θέλω να πάμε κατευθείαν στην Αθήνα και να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, τον κύριο Λάζαρο Μάρκου, καθώς έχουμε εξελίξεις. Εκεί έχουμε την σύνοδο ουσιαστικά όλων των προέδρων των ΕΛΜΕ με την ΟΛΜΕ για τις αποφάσεις που παίρνουν εν ώψη της Παρασκευής. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Έχουμε νέα καταρχήν. Δεν έχει τελειώσει η διαδικασία ακόμη. Γνωρίζουμε ότι είναι μια κρίσιμη κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλές οι ΕΛΜΕ, είναι 90 ΕΛΜΕ στη χώρα. Και καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι και κρίσιμες οι αποφάσεις, η διαδικασία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εκτιμώ ότι αργά το βράδυ θα υπάρχει απόφαση από την Ομοσπονδία, από την Γενική Συνέλευση των Προέδρων των Καθηγητών. Μάλιστα. Δύο είναι τα ζητήματα που μπαίνουν εδώ. Το πρώτο ζήτημα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που πήγαν στις γενικές τους συνελεύσεις, δηλώνοντας οργή και αγανάκτηση και για την αντιμετώπιση τους όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας. Και θα το θέσω διαφορετικά, κύριε Σακίνη. Όταν ένα σωματείο, οποιαδήποτε στιγμή λειτουργίας, μπορεί να αποδεχτεί απολύσεις μελών του, και αυτή τη στιγμή η ΟΛΜΕ ουσιαστικά συζητάει για απολύσεις 10.000 αναπληρωτών, αμφισβητεί αμέσως το ρόλο ύπαρξής του αν δεν αντιδράσει. Αυτό για τώρα. Και για τις απολύσεις που προγραμματίζουν στο μέλλον, καταλαβαίνετε ότι τα ζητήματα είναι κρίσιμα. Και βεβαίως θα συζητηθεί και το ζήτημα το αν υπάρχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή οι καθηγητές να αντιπαλέψουν την προληπτική επιστράτευση την οποία έχουν δεχτεί. Κύριε Πρόεδρε, επειδή ο χρόνος τρέχει και ξέρω ότι και εσείς πιέζεστε. Ναι. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει πάρει μία απόφαση που λέει ότι με αυτή τη μορφή κινητοποίηση απεργία, πλειοψηφικά την πήρατε σε μια μαζική χθες συγκέντρωση, διαφωνούμε σε αντίθεση με τις άλλες τρεις ΕΛΜΕ. Επιλέγουμε άλλες μορφές κινητοποίησεων. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην Αθήνα έχει γίνει η ψηφοφορία περί απεργίας καταρχάς. Έγινε? Όχι, δεν έγινε ακόμα. Θα πάνε μαζί, θα πάνε πακέτο. Ωραία. Και αναμένουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Η τάση
λέγεται ότι είναι συντριπτικά υπέρ της απεργίας. Ανεξάρτητα από την απόφαση που μεταφέρεται εσείς, σωστά? Ανεξάρτητη θα είναι η απόφαση. Μάλιστα. Όσον αφορά αν υπάρχουν οι ώρες και οι προϋποθέσεις. Μάλιστα. Κύριε Μάρκο, όμως, επειδή το κρίσιμο... Κλείνοντας, κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών αισθάνεται πολύ μόνη. Έχει απευθυνθεί σε ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, κάνοντας τους έκκληση να αναλάβουν πρωτοβουλίες, απεργιακές πρωτοβουλίες, συγκεκριμένες ημερομηνίες, για να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία των επιστρατεύσεων σε όποιο κλάδο κινείται. Δεύτερον, είχε συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα ξανά σήμερα. Πιστεύω η δημοσιογραφία το έχει δώσει. Επειδή τα ζητήματα είναι πολιτικά, ζητώντας τη στήριξη των κομμάτων, ουσιαστικά όχι τη στήριξη των κομμάτων, κύριε Πρόεδρε, την επειδή αυτά είναι γνωστά εκτενώς, αν με ακούτε. Άρα λοιπόν όλα αυτά, μάλιστα, θα συνεκτιμηθούν και θα γίνει ψηφοφορία. Έχω όμως μια κρίσιμη ερώτηση, παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και με αυτή θέλω να κλείσουμε. Ναι. Το ζητούμενο, έχω την εντύπωση, και για τον περισσότερο κόσμο, δεν είναι αν θα πείτε απόψε η ΕΛΜΕ, η ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ξέρουμε τι έχει πει, συντριπτικά ναι στην απεργία. Αυτό μάλλον θα το πείτε. Με 80 με 85%. Να το διευκρινίσουμε. Το ζητούμενο είναι αν την Παρασκευή, ενώ είστε ήδη σε επίταξη από σήμερα το μεσημέρι, θα πάτε όντας επιταγμένοι ή θα αρνηθείτε να πάτε. Καλά το λέω? Ναι. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να μην κάνω καμία εκτίμηση, επειδή σας είπα θα μπούμε σε... και γιατί οι καταστάσεις είναι κρίσιμες και θα μπούμε σε λίγο σε ψηφοφορίες. Σωστά. Θα έχουμε την απόφαση σήμερα το βράδυ και θα ξέρουμε όλοι αύριο τι θα προκύψει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας εύχομαι καλή κουβέντα. Αυτά είναι λοιπόν τα τελευταία νέα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και θέλω τώρα να σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς φιλοξενούμενους στην απόψινή εκπομπή. Από τα αριστερά μου, δεξιά για σας, έχω έναν εξαίρετο πανεπιστημιακό δάσκαλο, καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Λάμπρου. Καλησπέρα σας. Και έχω επίσης το διευθυντή του εκπαιδευτικού οργανισμού Ορίζοντες, τον κύριο Γιώργο Μανδαλάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Σαχίνη. Και από τη δεξιά μου πλευρά, αριστερά για σας βεβαίως, έχω τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Απόστολο Κλινάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά, ευχαριστώ. Και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, την κυρία Αρετή Σπαχή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μια εξέχουσα φυσιογνωμία στον χώρο της φιλολογίας πρέπει να πω στη δημόσια εκπαίδευση, κυρία Σπαχή. Υπερβάλλεται, υπερβάλλεται. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι μόνο οι αγωνιστικές ιδιότητες. Θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κλινάκη, διότι κληθήκατε ως περιφερειακός διευθυντής, όπως όλοι οι περιφερειακοί διευθυντές, στο Υπουργείο Παιδείας χθες για την ετοιμότητα των εξετάσεων. Η συζήτηση απόψε δεν είναι περί της απεργίας. Θα μας πει βεβαίως η κυρία Σπαχή πώς το προσεγγίζει. Είναι περί της παιδείας. Ωστόσο, οφείλω να σας ρωτήσω αν οι οδηγίες και οι εντολές που πήρατε χθες στο Υπουργείο Παιδείας μας φωτογραφίζουν ότι είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή, ανεξαρτήτως αποφάσεως των καθηγητών, να κάνουμε πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, καλά το ακούμε θεωρητικά. Πρακτικά είστε έτοιμοι? Ναι. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει τρεις μήνες νωρίτερα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία για όλους. Επομένως, ως διοίκηση, είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων πολύ νωρίτερα να ξεκινήσουμε την προσπάθεια οργάνωσης και διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό ακριβώς έγινε και χθες στο Υπουργείο. Ενημερώσαμε τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για το πού βρισκόμαστε ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης. Είμαστε υποχρεωμένοι ως διοίκηση να προχωρήσουμε στη διαδικασία διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων κανονικά όπως έχουν προγραμματιστεί. Επομένως, για την Παρασκευή το πρωί είμαστε όλοι έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία, έχοντας, όπως είπα και προηγουμένως, πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μαθητές, στους γονείς και βέβαια στην κοινωνία. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Τι ώρα ξεκινάνε επισήμως οι... Η προσέλευση των μαθητών θα πρέπει να γίνεται στις 8 η ώρα και βέβαια η είσοδος μέσα στα τμήματα στις 8.30. Μάλιστα. Κυρία Σπαχή, έρχομαι σε εσάς. Ακούσατε τις ειδήσεις από τον Πρόεδρο. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στην ψηφοφορία. Υπάρχει ένα κλίμα. Το ερώτημα είναι σαφές, για να μην φάμε και πολλή ώρα επ' αυτού. Εγώ επιμένω, απεργιακά θα πει ναι συντριπτικά απόψε η Σύνοδος των Προέδρων και της ΟΛΜΕ. Ωραία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει την Παρασκευή. Από σήμερα, από τις 12 το μεσημέρι, και εσείς πια είστε επίστρατος. Τι θα γίνει, θα πάτε ή θα επιδιώξετε, παίρνοντας και το κόστος ποινικών ευθυνών και απολύσεως, να μην πάτε? Ποια είναι η αίσθησή σας? Αυτό θέλει να ξέρει ο μαθητής. Το ξέρετε. Κύριε Σαχίνη, και απευθύνομαι τώρα και στην τοπική κοινωνία. Συγγνώμη για τη φρανάδα της φωνής μου, γιατί είμαστε στον δρόμο και στον αγώνα όλη τη βδομάδα.
Έτσι. Ακούω τον κύριο Κλινάκη να λέει είμαστε έτοιμοι. Και λέω ποιο κράτος. Από πλευρά διοίκησης, βεβαίως. Εκπροσωπεί τη διοίκηση. Είναι η τοπική έκφραση του κράτους. Λέω, σε ποιο κράτος ζούμε. Είναι έτοιμο το κράτος όταν 86.000 εκπαιδευτικοί έχουν επιστρατευτεί με αυτό το χαρτί που λέει το ΦΕΚ της κυβέρνησης από την 12η μεσημβρινή της Τετάρτης είμαστε επιστρατευμένοι. Και ρωτάω, η επιστράτευση συνιστά με οδηγεί σε μια ποινικοποίηση ώστε σήμερα να μην μπορώ να εκπροσωπήσω το σωματείο μου και την παράταξή μου. Έτσι. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ως επιστρατευμένοι με καλεί να κάνω εξετάσεις και να διδάξει τα παιδιά τι. Τρίτον, τα δημοκρατικά μου, τα παιδαγωγικά δικαιώματα, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, πού πάνε. Τι είναι οι εξετάσεις. Τι είναι τα παιδιά όταν τα καλούμε 18 χρονών, υποψήφοι από τη μια μεριά, αύριο θα ψηφίσουν από την άλλη, να γράψουν εξετάσεις. Πώς τα μαντρώνουμε στα σχολεία. Με επιστρατευμένους τους καθηγητές με περιβραχιόνια. Ένα, το κρατούμενο για το κράτος. Δεύτερον, ένα κράτος δεν οφείλει να δει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι εργαζόμενοι, που δεν είναι απλοί εργαζόμενοι. Είναι να τους πούμε και δάσκαλοι των παιδιών, ας πούμε, αυτής της κοινωνίας. Άρα διδάσκουν και ήθος. Οι δάσκαλοι συνεδριάζουν και λέει, εγώ, μία εβδομάδα πριν, θέτω, ποινικοποιώ τη σκέψη. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι ιδιώνυμο αδίκημα. Το έχουμε να το δούμε από το 29. Το είδαμε και με την εμφυλιοπολεμική περίοδο και λέμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε την ίδια περίοδο. Δεν μπορεί να ποινικοποιεί τη σκέψη μας και πριν η Ομοσπονδία καταθέσει καν την πρόταση για απεργία, εμείς να είμαστε ποινικοποιημένοι επειδή κατέβηκε η πρόταση στα πρωτοβάθμια σωματεία. Μάλιστα. Σήμερα, κύριε Σαχίνη, και πρέπει να το πούμε, η ΟΛΜΕ στο σύνολό της, 86.000 άνθρωποι απαντήσανε με αξιοπρέπεια. Είμαστε απέναντι στο κράτος της καταστολής και της ποινικοποίησης. Είμαστε απέναντι στην επιστράτευση. Είμαστε υπέρ των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Έτσι. Αυτό βγαίνει κατά πλειοψηφία. Μου βάλατε το άλλο ζήτημα της ποινικοποίησης. Νομίζω ότι ο καθήλυνα αρμόδιος να το απαντήσει είναι ο κύριος Κλινάκης. Εμείς λέμε ενάντια στην ποινικοποίηση. Ο κύριος Κλινάκης τώρα τι αρμόδιος είναι. Είναι δάσκαλο. Ναι, εντάξει, αλλά ακούστε τώρα, κύριε Σπαχή. Το ερώτημα το κρίσιμο. Αυτό το χαρτί πώς μου ήρθε εμένα. Ναι, από σύμφωνα. Τον Περιφερειακό Διευθυντή μου ήρθε. Όχι. Έτσι. Μου ήρθε από το Υπουργείο Παιδείας. Από το Υπουργείο Παιδείας. Μέσω της αστυνομίας. Έτσι δεν είναι. Όχι, αυτό δεν είναι η επιστράτευση. Τα πήραμε όλα. Ακούστε, άλλο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σπαχή. Γιατί νομίζω η συζήτηση θα εξελιχθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε και θα φανούν τα πραγματικά ζητήματα. Μα αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Το ερώτημα όμως είναι σαφές. Αφήστε τον κύριο Κλινάκη. Απεργία θα πείτε ναι, συντριπτικά απόψε. Την Παρασκευή που έχετε επιστρατευτεί, θα πάτε ή θεωρείτε ότι έχετε κλίμα να μην πάτε. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε και Σαχίνη. Έχω την αίσθηση ότι η απόφαση, η πιο σόφρονα απόφαση, ήταν της δικιάς σας Γενικής Συνέλευσης, της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, που εκτιμήσατε ότι το κλίμα είναι τέτοιο, που μόνοι σας το βάρος του να σπάσετε την επιστράτευση, αν η κοινωνία δεν είναι μαζί σας, δεν μπορείτε να το σηκώσετε. Αν τα λέω μουσαντένια, να μου το πείτε. Ναι, όχι η μουσαντένια, λέω ότι είναι λίγο συγκεκριμένα. Έτσι. Σόφρονα στάση δεν θα έλεγα ότι είχε. Σε σχέση με το κλίμα, δεν είχε η ΕΛΜΕ η δική μας, με την έννοια ότι έπρεπε να έχει πολύ υψηλότερο επίπεδο συνειδητότητας και αντίστασης, που δεν το είχε. Δυστυχώς. Έτσι. Ανοιχτός είναι ο χρόνος εδώ για να το δούμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ποινικό αδίκημα, εγώ γιατί είμαι ποινικοποιημένη σήμερα. Επειδή ασκώ το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας. Και όταν η κυβέρνηση μέσα στις διακοπές του πολυνομοσχέδιου φέρνει ένα σύνολο ανατροπών από το ωράριο, ποιο ωράριο, για το ωράριο που μιλάμε, ή για τις απολύσεις, όπως είπε και ο Πρόεδρος, άμεσα 2-12.000 και από το Σεπτέμβρη γύρω στις 30.000 συνάδελφοι δεν θα ξέρουν που θα είναι πανελλαδικά. Και μιλάμε για ειδικότητες της πληροφορικής, μιλάμε για ειδικότητες κοινωνιολόγων, οικονομολόγων, τεχνικών. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι με 20-25 χρόνια υπηρεσίες. Λέει σήμερα ότι θα τροποποιήσω το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος με την πρώτη κίνηση. Μην μπούμε σε αυτά. Σας παρακαλώ. Ολοκληρώστε το αυτό τον κύκλο. Ολοκληρώνω τον κύκλο της ποινικοποίησης. Να σας ρωτήσω είναι ευθέως, ζήτημα της εσείς, κυρία Σπαχή, θα πάτε στο εξεταστικό κέντρο. Προσωπικά μου λέτε. Ναι, ναι. Προσωπικά, εντάξει, προσωπικά δεν θέλω να απαντήσω. Εκπροσωπώ το σωματείο αυτή τη στιγμή και την αγωνιστική παρέμβαση. Και την αγωνιστική παρέμβαση. Ήταν προβοκάτσια, αυτό το δέχομαι. Και την αγωνιστική παρέμβαση. Θα πάνε οι καθηγητές. Ναι, οι καθηγητές που ψηφίσαν την απεργία έχουν συνείδηση ότι σημαίνει σπάσιμο της επιστράτευσης. Σπάσιμο ενός αντιδημοκρατικού μέτρου. Επομένως, αύριο έχουμε Γενική Συνέλευση. Θα αποφασίσουμε τα μέτρα, τα πρακτικά μέτρα της στήριξής μας. Δεν είμαστε ούτε αγράμματοι, ούτε ανόητοι. Ξέρουμε ότι όταν ψηφίζουμε υπέρ της απεργίας, σημαίνει ότι ψηφίζουμε ενάντια στην επιστράτευση. Πρακτικά λοιπόν η απόφαση της ΟΛΜΕ απόψε σημαίνει ότι λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα
να σπάσουμε το αντιδημοκρατικό και γιατί όχι φασιστικό μέτρο της επιστρατείας. Μάλιστα. Κρατήστε το. Κύριε Λάμπρου, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε κάθε πανεπιστήμιο αναμένει τις εξετάσεις, τα αποτελέσματα και την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο της προτίμησης του κάθε μαθητή. Θέλω να μου πείτε, γιατί μέσα στην κοινωνία ζείτε, εσείς αυτό το κλίμα πώς το βρίσκετε? Είναι κλίμα εξετάσεων? Όχι, δεν είναι. Κύριε Σαχίν, δεν χρειάζεται πολλή συζήτηση εκεί πέρα. Δεν είναι κλίμα. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με ηρεμία. Ο μαθητής πρέπει να έρθει να αποδώσει το μέγιστο των ικανοτήτων του, να αξιολογηθεί σωστά. Η σύγκρουση αυτή ασφαλώς. Και ο καθηγητής που θα τον βαθμολογήσει. Βεβαίως. Γιατί άμα δεν έχει ηρεμία, δεν ξέρω τι θα προκύψει. Δεν αμφιβάλλω όμως, κύριε Σαχίνη, ότι ο καθηγητής θα τον βαθμολογήσει σωστά. Δηλαδή θα υπερβεί το κλίμα που μπορεί να νιώθει αρνητικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι νιώθουν θετικά. Η κυρία Σπαχή τους είπε ότι δεν έχουν σόφρονα να θέσει, ότι έπρεπε να έχει ψηλότερο επίπεδο. Είναι προσβλητικά για μένα αυτά. Εντάξει, για τους ντόπιους. Για τον κάθε ντόπιο, νομίζω ότι τον προσβάλλει. Εντάξει, νομίζω ότι ο καθηγητής όταν θα διορθώνει τα γραπτά θα τα κάνει με σοφροσύνη. Δεν θα επηρεαστεί αρνητικά, παρόλο που μπορεί να είναι αρνητική η θέση του. Δηλαδή, όπως η κυρία Σπαχή, εκτιμά ότι κακή η απόφαση της κυβέρνησης και μπορεί να είναι, δεν παίρνω θέση, Τη δουλειά του όμως θα την κάνει σωστά. Δηλαδή, δεν το αμφιβάλλω, καθόλου αυτό. Δηλαδή, οι εξετάσεις θα γίνουν με ηρεμία και οι μαθητές θα γράψουν σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Παρόλους τους λιονταρισμούς που ακούμε, ο μαθητής διαβεί τη δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του. Είναι μια περίοδος που αποφασίζει το μέλλον του. Εντάξει, το αν θα πάει καλά στις εξετάσεις ή όχι, αλλάζει η ζωή του. Θα γίνει με ηρεμία, κύριε Σακίνη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Δεν είναι λεονταρισμός όμως η απόφαση μιας ομοσπονδίας. Δεν πήρατε θέση, κυρία Σπαχή. Εντάξει, σας ρώτησε ευθέως. Ναι, δεν χαρακτήρισα. Όταν λέτε δεν ήταν ισόφρονα η απόφαση και η ψηλότερη. Μην πούμε σε αντιπαράσταση. Με πολιτικά κριτήρια. Δεν προσβάλλατε μια ολόκληρη ομοσπονδία. Κυρία Σπαχή. Εντάξει, θα το πείτε εσείς. Κύριε Μανδαλάκη, βρίσκεστε στο χώρο της προετοιμασίας των παιδιών για τη διαδικασία. Μετά θα πάμε στο σχολείο. Για τη διαδικασία των εξετάσεων, εκπαραλλήλουμε το δημόσιο σχολείο, για να εισαχθούν στα ΕΗ και στα ΤΕΗ. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί και εσείς καταγράφετε τον παλμό των μαθητών σας, ποια είναι η εικόνα που υπάρχει για αυτό το κλίμα. Κοιτάξτε, και των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές που συναστρέφουμε κάθε μέρα θεωρούν δεδομένο ότι θα δώσουν παραλλαδικές εξετάσεις την Παρασκευή. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ θα συμφωνήσω με την απόφαση που πήρε η Ελμύρα Κλείου εχθές το βράδυ. Καιρός για αγώνες υπάρχει. Δεν χάθηκε ο καιρός για αγώνες. Μπορεί κάθε ομοσπονδία να υποστηρίξει τα δίκαια αιτήματά της σε άλλη χρονική περίοδο. Αυτό που αποφάσισε εχθές η Ελμύρα Κλείου, πιστεύω ότι είναι σοβαρή απόφαση, γιατί αν μη τι άλλο δεν έχει απέναντί τους τους μαθητές και τους γονείς τους. Τα παιδιά κάνουν ένα αγώνα δρόμου, ένα ταξίδι στο όνειρο. Οι δάσκαλοι πρέπει να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να το προχωρήσουν αυτό το ταξίδι. Δεν είμαι ενάντια σε κανένα αγώνα της Ομοσπονδίας των καθηγητών και των δασκάλων. Και όλοι έχουμε υπάρξει αγωνιστές, όλοι είμαστε αγωνιστές, όλοι βλέπουμε το δίκιο. Αλλά όταν αποφασίζει η Ελμέρα Κλείου την απόφαση που πήρε χθες το βράδυ, πιστεύω ότι πρέπει να τη σεβαστούν και η κυρία Σπαχή και τα άλλα μέλη της. Μου λέτε, κύριε Μανδαλάκη, να κάνω. Θεώρησα και εγώ. Προσωπικά αναφέρεστε, αλλά μιλάμε για την απόφαση της Ομοσπονδίας. Η Ελμέα ανήκει στην Ελμέα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σπαχή. Δεν μπορεί, γιατί προσβάλλετε τους καθηγητές του Ερακλείου που πήραν τη θέση αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ανεγκέφαλοι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι. Μα γιατί επιμένετε σε ένα χαρακτηρισμό που εγώ δεν είπα. Εσείς μιλάτε για λεονταρισμό, κρίνετε το χρόνο, η κυβέρνηση επιτίθεται. Εγώ δεν έκρινα τίποτα, κυρία Σπαχή. Εγώ είπα τη γνώμη μου ως φροντιστής και είπα ότι μπορεί. Κύριε Μανδαλάκη, η Ομοσπονδία των Καθηγητών. Η Ομοσπονδία, συγγνώμη κύριε Σαχίνη, η Ομοσπονδία των Καθηγητών έχει όλο το χρόνο μπροστά της να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά της. Από τη στιγμή που η Ελμέα Ηρακλείου πήρε κάποια απόφαση. Τότε γιατί η κυβέρνηση έκανε αυτή την επίθεση σε αυτό το χρόνο? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σας είπα ότι. Εκφράζεται κρίση όμως για τον χρόνο. Όχι, συμφωνώ με την απόφαση της Ελμέα Ηρακλείου. Της Ελμέα Ηρακλείου. Είμαι σαφής. Είμαι βάσει στο μου λόγια που δεν έχω πει.
Από τη στιγμή λοιπόν που η απόφαση Αλμέρα Κλείου ανήκει στην Αλμέρα Κλείου, εγώ μπορώ να την κρίνω είναι σωστή ή λαθασμένη. Και την κρίνω σωστή. Δεν μου λέτε, εσείς κύριε Μαδαλάκη, επιτρέψτε μου, για να πάμε και στην πρώτη διακοπή και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Έχω μια αντίστοιχη ερώτηση σε αυτό που είπατε εσείς. Ότι υπάρχει ο χρόνος, αυτό έδειξε λέτε, η απόφαση της Αλμέρα Ηρακλείου, οι αγώνες. Αναρωτιέμαι όμως, επειδή προετοιμάζετε τα παιδιά εσείς, ναι, το ίδιο δεν θα έπρεπε να πούν και οι ενώσεις φροντιστηρίων προς την κυβέρνηση? Ότι αν ήθελες να κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς ριζική τομή, εσύ έτσι το θεωρείς, οι καθηγητές αντιδρούν, υπήρχε χρόνος να το κάνεις. Δεν το κάνεις δύο εβδομάδες πρώτων εξετάσεων. Δεν θα έπρεπε να το πείτε και αυτό? Σε αυτό που λέτε έχετε πολύ για δίκιο. Για να δούμε ως κοινωνικό σύνολο πώς θα αντιδρούμε. Κοιτάξτε, η άποψη να είναι... Να ψέξουμε τους καθηγητές που πάνε με το μαχαίρι, όπως λένε κάποιοι, στο λαιμό. Θα δούμε αν είναι έτσι. Ναι, δεν... Λίγο πριν τις εξετάσεις, αλλά και οι άλλοι πού πάνε? Στο διηνεκές. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αν και βέβαια εγώ δεν είμαι μέλος της ΕΛΜΕ. Εντάξει. Και η θέση μου δεν επιτρέπει και να παίρνω ξεκάθαρες όχι, θέσεις. Όχι, λέω την οπτική από τα παιδιά αυτό. Και τι θα μπορούσατε να μεταφέρετε. Η οπτική από τα παιδιά. Θα σας πω κάτι. Ότι ο χρόνος που γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα δεν είναι κατάλληλος. Δεν είναι κατάλληλος. Δεν είναι κατάλληλος ο χρόνος. Και το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε αυτό το θέμα να το βάλει ή μετά τις Πανελλαδικές ή πολύ πριν τις Πανελλαδικές. Και οι καθηγητές θα μπορούσαν να είχαν πάρει τα μέτρα τους πολύ πριν τις Πανελλαδικές εξτάσεις, εφόσον έβλεπαν ότι τα πράγματα οδηγούν. Την ευθύνη της κυβέρνησης τη βλέπουμε όμως. Προφανώς τη βλέπουμε, κυρία. Πάμε σε διακοπή. Γιατί φταίει η ΟΛΜΕ. Κυρία Σπαχή. Δεν είπα ότι φταίει η ΟΛΜΕ, κυρία Σπαχή. Κυρία Σπαχή. Έτσι, ο χρόνος δεν είναι κατάλληλος. Πάμε σε διακοπή. Έχω απέτηση και από το δάσκαλο. Επιστρέφοντας. Ο δάσκαλος προσφέρει και το ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα, προσφέρει άλλα πράγματα στο παιδί. Ναι, αλλά και πάνω, εμείς... πάνω απ' όλα του προσφέρει, ξέρετε τι, του προσφέρει ένα λεπτό. Το χρόνο, συγγνώμη λίγο, του προσφέρει μόνο κάτι και κλείσαμε. Μισό λεπτό εσείς πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε διακοπή. Επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για το σχολείο του σήμερα. Ένα δευτερόλεπτο για αυτό. Αυτό που πρέπει να του προσφέρει, ξέρετε, είναι ο τρόπος σκέψης να καθορίζει το χρόνο που θα κάνει κάτι. Ετοιμάζουμε τον κορμό της σκέψης του σχολείου. Δεν του μαθαίνετε τον χρόνο, κυρία Σπαχή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις και πάμε τώρα στο κυρίως μενού. Όχι ότι ο καθένας σας αν θέλει κάποιους άξονες και τις τρέχουσες επικαιρότητες δεν σχολιάζει. Σε αυτό το κλίμα που περιγράψατε ο καθένας με το δικό του τρόπο και τη δική του εκφορά και οπτική, στο επίκεντρο βρίσκεται το δημόσιο σχολείο. Η παρεχόμενη εκπαίδευση, η ποιότητα των σπουδών, το γνωστικό αντικείμενο, τα περιθώρια που υπάρχουν ή που δεν υπάρχουν, με φυσική κατάληξη αυτούς που την Παρασκευή πρώτα ο Θεός θα δώσουν εξετάσεις. Το ερώτημα είναι, κύριε Κλινάκη, τι δημόσιο σχολείο έχουμε σήμερα, ούτως ώστε ο υποψήφιος του ΑΕΗ και του ΤΕΗ θα συναντήσει αύριο τον κύριο Λάμπρου και τον κάθε κύριο Λάμπρου καθηγητή του Πανεπιστημίου με τι εφόδια. Είναι σαφές. Τι δημόσιο σχολείο έχουμε? Πολύ σημαντικό ερώτημα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, και η απάντηση δεν μπορεί να είναι τόσο σύντομη όσο ο τηλεοπτικός χρόνος τον οποίο διαθέτεται στον ομιλητή, τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι με ρωτάτε κάτι, να απαντήσω σε κάτι σε μια κρίσιμη περίοδο για όλους. Και ιδιαίτερα για την εκπαίδευση, η οποία εκ των πραγμάτων και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία υπάρχει, πλήττεται βάναυσα. Με την έννοια ότι οι περικοπές στην εκπαίδευση ή τέλος πάντων οι περιορισμοί που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα άλλο περιβάλλον στο οποίο θα μπορείς να κάνεις μια συζήτηση το πώς μπορεί να τα αναβαθμίσεις αυτή τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, είναι πολύ περιορισμένες. Επομένως, μπαίνεις σε μια διαδικασία πάρα πολλές φορές να κάνεις αυτή τη διαχείριση σε κάποια θέματα. Θέματα τα οποία και τη διοίκηση, όπως και τη συγκεκριμένη περίπτωση την Περιφερειακή Διεύθυνση, αλλά και τις διευθύνσεις εκπαίδευσης πρωτοβάθμισης και δευτεροβάθμισης, τις φέρνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Επομένως, δεν σου δίνει το περιθώριο να πεις ότι μπαίνεις στην ουσία και κουβεντιάζεις θέματα που έχουν να κάνουν για την αναβάθμιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, τέλος πάντων την αναβάθμιση της εκπαίδευσης η οποία προσφέρεται μέσα σε ένα δημόσιο σχολείο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν μπορούμε να παίζουμε αυτό το σοβαρό θέμα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Τα αποσπασματικά και με διακοπές και, και προτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία ή την εκάστοτε κυβέρνηση ή την εκάστοτε άποψη του οποιοδήποτε κόμματος σε τόσο σοβαρά ζητήματα όπως είναι η εκπαίδευση, πρέπει πλέον να τα ξεπεράσουμε. Ή μπαίνουμε σε μια διαδικασία και ξεκινάμε από τη βάση μια συζήτηση το πώς μπορούμε αυτή τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση να την αναβαθμίσουμε προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας, ή δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, από την κεντρική πολιτεία του Υπουργείου Παιδείας και μέχρι και το Συνδικάτο, αλλά και όλους όσους άλλους εμπλέκονται μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να κουβεντιάσουμε. Να δούμε αυτό που λέμε
ποιότητα στην εκπαίδευση, να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε από την εκπαίδευση, να δούμε τι επενδύει η πολιτεία στην εκπαίδευση. Να δούμε τι σχέση μπορεί να έχει το σχολείο με την ευρύτερη λειτουργία της κοινωνίας. Να δούμε αυτό το ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές και συγκρούεται με εντελώς διαφορετικές απόψεις. Το σχολείο κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε, να πηγαίνει πιο μπροστά από την κοινωνία και τις ανάγκες της. Όλα αυτά νομίζω είναι κέρια ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε ένα τραπέζι. Και όλοι απαλλαγμένοι τυχόν από οποιαδήποτε δεσμεύσεις, είτε κομματικές είτε ιδεολογικοπολιτικές, να κάτσουμε και να κουβεντιάσουμε σοβαρά. Εγώ προς αυτή την κατεύθυνση είμαι ανοιχτός και. Το θεωρώ αναγκαίο να γίνει. Ίσως να έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν πλέον, σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι η παιδεία και βέβαια και σε πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη κοινωνία. Κύριε Κλινάκη, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, στον χώρο της εκπαίδευσης είστε χρόνια. Και ως συνδικαλιστής, ναι, ότι... και ως εκπαιδευτικός, και από τη θέση τώρα του Περιφερειακού Διευθυντή. Το ερώτημά μου μπορεί να σας φανεί εξαιρετικά απλοϊκό, αλλά θέλω να σας το κάνω. Mm-hmm. Με 2,2% του ΑΕΠ αυτό στην ακριβώς. εκπαίδευση, mm-hmm. ό,τι πρόθεση και να έχεις. Να ανατάξει την παιδεία. Μπορείς. Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Για προθέσεις μιλάμε όμως. Είναι ξεκάθαρο. Για προθέσεις μιλάμε ή για πολιτικές. Όχι, όχι, θα έρθουμε και στις πολιτικές. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Το διακύβευμα ήταν ποικιλία πρώτα, κυρία Σπαρτή. Πρέπει να πάνε μαζί. Το θεωρητικό πλαίσιο, όταν δεν υποστηρίζεται από πολιτικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν και με την άμεση χρηματοδότηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη δύσκολη, κρίσιμη περίοδο λοιπόν. Καλούμαστε, όπως σας είπα και προηγουμένως, να διαχειριστούμε απλά και μόνο κάποια πράγματα μέχρι να μπούμε σε μια διαδικασία, στη διαδικασία να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το αν θα πρέπει να αλλάξουμε σημαντικά σημεία ή πολιτικές στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά την εκπαίδευση. Δεν μου λέτε, κύριε Λάμπρου, τι μαθητές που μέσα σε τρεις μήνες μετά το καλοκαίρι γίνονται φοιτητές έρχονται στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Πριν να πω κάτι για να μπορεί να καλυφθεί ο κύριος. Και βέβαια να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν θα πρέπει να κουβεντιάσουμε σοβαρά το πώς πρωτοανασχολούμαστε με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, από πού ξεκινάμε, που νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο. Το αν θα ξεκινήσουμε από τον νηπιαγωγείο και θα φτάσουμε μέχρι το πανεπιστήμιο και αν ο απότερος στόχος κάθε φορά σε οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι το πώς θα γίνει η εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ποιοι θα ξεκινήσουν. Επομένως, ή μπαίνουμε σε μια διαδικασία σοβαρά να μιλήσουμε για αναβάθμιση δημόσια δρομένη εκπαίδευση, την ποιότητά της, απεγκλωβισμένη από όλες αυτά, από όλα αυτά τα σύντρομα αποτυπώματα που μας διακατέχουν ως κοινωνία. Ή, επομένως, άρα το ερώτημά μου νομίζω ότι κολλάει, κύριε Λάμπρου, για να πάμε μετά πίσω. Τι μαθητές που. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο είναι φοιτητές, σας έρχονται. Είναι ευρύ το φάσμα. Έχουμε εξαιρετικούς φοιτητές, δηλαδή χθες, μαθητές του χθες μέχρι χθες, έχουν πάρα πολύ καλές γνώσεις, βαδίζουν πολύ σωστά, κάνουν τις σπουδές τους με όραμα κλπ. Και έχουμε όμως μέχρι το άλλο άκρο, και δυστυχώς πολύ μεγάλο το άλλο άκρο, άτομα που δεν είναι καλά προετοιμασμένα ή, ας το πω με πιο ήπιο τρόπο, το σύστημά μας είναι τέτοιο που μπαίνεις πολύ εύκολα σε μια σχολή που δεν είναι αυτή που θέλεις να σπουδάσεις. Δηλαδή, με το μηχανογραφικό, όποιες είναι οι αιτίες, θα τις συζητήσουμε αργότερα, πολύ μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που, τουλάχιστον στο μαθηματικό τμήμα, δεν θέλει να σπουδάσει μαθηματικά. Μπήκε εκεί. Μάλιστα, έχουμε φοιτητές που έχουν μπει με 2,5 στα μαθηματικά. Οπότε τρωτό το σύστημα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να βελτιωθεί. Όμως έχουμε τους πολύ καλούς φοιτητές, δηλαδή περάσανε μια πολύ καλή παιδεία, οι οποίοι μάλιστα εδώ στην Κρήτη, επειδή τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ λίγα, είναι του δημοσίου τα περισσότερα παιδιά. Εννοείται. Εντάξει. Και έχουν πάρει πολύ καλή παιδεία στο σχολείο. Και μπορεί να είναι και από μικρό χωριό, δηλαδή δεν έχει περάσει από όλη τη διαδικασία ότι τα έμαθε έξω από το σχολείο. Δουλέψαν οι καθηγητές, να πω και μια καλή κουβέντα, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι κάνουν καλά τη δουλειά τους. Με τις αντίξωες συνθήκες. Παίρνουν χαμηλό μισθό πρώτα απ' όλα. Και πρέπει να είναι και δάσκαλος και παιδαγωγός και γονιός. Όμως δίνει τον καλύτερο το εαυτό. Τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία, πεπισμένος γι' αυτό, κάνει όσο πιο καλά μπορεί τη δουλειά του. Δεν μου λέτε, έρχεται και ένας μαθητής, αυριανός φοιτητής, που έχει τα πρώτα ψήγματα ολοκλήρωσης ως ακαδημαϊκού πολίτη. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου πείτε ότι έρχεται ένα think tank γνωστικό, το οποίο όμως μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα δεν θα ανοίγει το στόμα του, γιατί δεν θα ξέρει την αγωγή. Και εκεί το φάσμα είναι πάρα πολύ ευρύ. Δυστυχώς έχουμε και μια αρνητική πρωτιά στην Ελλάδα. Ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δεν παρακολουθεί τις σπουδές σωστά.
Έχω διδάξει σε 5 πανεπιστήμια, 4 του εξωτερικού, πουθενά δεν υπάρχει το φαινόμενο. Η παρακολούθηση να είναι 20%-30%, που είναι συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα. Οπότε εκείνος ο οποίος δεν θέλει να μάθει δεν έρχεται κιόλας. Μάλιστα. Εντάξει, τον χάνουμε. Τον χάνουμε. Έχουμε τους πολύ καλούς. Ότι... Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό είναι διαπίστωση. Όχι, διαπίστωση. Όχι, κοιτάξτε, πάρα πολύ λόγοι. Κύριε Κλινάκη, μην το κάνετε αυτό. Θέλω τηλεγραφικά στην αρχή μια καταγραφή. Θα μπούμε στις συζητήσεις. Κύριε Μανδαλάκη, τι μαθητές έχουμε? Εσείς κινείστε στο σφαίρα της ιδιωτικής, να το πω έτσι, πρωτοβουλίας, αλλά συχνοτίζεστε, στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, με τη δημόσια ουσιαστικά εκπαίδευση. Αυτό τον κόσμο καλείστε να προετοιμάσετε τη δημόσια εκπαίδευση. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Δεν είναι καλά ετοιμασμένο στα δημόσια σχολεία? Αλλά εδώ ο κύριος Λαμπρού μας είπε ότι υπάρχουν πορεία που είναι έξω από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές. Και οι καθηγητές τους έχουν δώσει τέτοια εφόδια που μπορούν να τα απεξέλθουν. Τι συμβαίνει? Κύριε Σαχίνη, είναι ποιοτική διαφορετική δουλειά που γίνεται στη σχολεία, ποιοτικά διαφορετική δουλειά που γίνεται στα φροντιστήρια. Οι καθηγητές του δημοσίου σε γενικές γραμμές κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όμως ένας μαθητής που θα έρθει στο φροντιστήριο έρχεται γιατί θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει την επιτυχία του στη σχολή που θέλει. Και στο φροντιστήριο, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια ομοιογένεια τμήματων, κάτι που δεν υπάρχει στο δημόσιο λύκειο. Και δεν θα συμφωνήσω εγώ απόλυτα με τον κύριο Λάμπρου ότι υπάρχουν παιδιά που μοναχά τους δουλεύουν και τα καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Είναι φωτεινές εξαιρέσεις αυτές, ειδικά στον χώρο της Ελλάδας. Όμως, όσο και προσπαθεί ένας συνάδελφος στο δημόσιο σχολείο, που δεν το αφισβητεί κανείς αυτό, έχει δύσκολες συνθήκες να αντιμετωπίσει. Η πρώτη που σας είπα είναι η ανομοιογένεια στο τμήμα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να μάθουν γράμματα, υπάρχουν παιδιά που δεν ενδιαφέρονται να διαβάσουν. Γιατί δεν έχουν μάθει να διαβάζουν από τον υπηαγωγείο. Εδώ συνδέεται με κάτι που είπε ο κ. Σκυλνάκης προηγούμενα, τι είδους εκπαίδευση θέλουμε και τι η παιδεία θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά. Πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια ή πρέπει να δούμε αυτό γενικά. Αυτό έχουμε για την ώρα πάντως, έτσι, ναι, δυστυχώς. Ή πρέπει να δούμε πραγματικά πώς θα δώσουμε ουσιαστική ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά ξεκινώντας από τον υπηαγωγείο. Δηλαδή, ας κάνουμε ένα 15ετές πλάνο. Έρχεται το παιδάκι στον υπηαγωγείο, πρέπει να το μάθουμε κάτι που υστερεί το δημόσιο σχολείο. Και δεν φταίνε, επαναλαμβάνω, συνάδελφοι στο δημόσιο σχολείο, θα σας πω τι φταίει πάνω εκεί. Δεν μαθαίνουμε στο παιδί να σκέφτεται. Έχουμε μία τάση, γενικά από τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχει μία τάση που προωθεί την παπαγαλία. Και αυτό στηρίζει ακόμα, δηλαδή μπορώ να σας φέρω ένα απλό επιχείρημα, ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι παλαδικές εκστάσεις. Υπάρχουν μαθήματα, θα μας πει και η κυρία Σπαχή, στην ιστορία, πώς θα πάρει ένα παιδί 100, αν είναι ο παπαγάλος, δεν βάζω ερωτήσεις κρίσεως. Υπάρχει μάθημα αρχές οργάνωσης που είναι 50 σελίδες και αν ξεχάσει ένα και δεν θα πάρει το 100. Δηλαδή, όταν δεν μαθαίνουμε στα παιδιά πραγματικά να σκέφτονται, τότε τι απέτηση έχουμε να βγάλουμε σκεπτόμενους πολίτες, εκτός αν δεν θέλουμε να βγάλουμε σκεπτόμενους πολίτες. Αν θέλουμε να έχουμε μία μάζα ατόμων που θα βγαίνει για να ξέρει απλά να πατάει ένα κουμπί που το έχει ανάγκη παραγωγή ή κάποιος. Άρα θέλουμε και ένα χαμηλό επίπεδο εδώ σύστημα είναι εκπαίδευσης. Δεν θέλουμε. Λέω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θέλουμε ένα χαμηλό επίπεδο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης με αυτό το σκεπτικό που σωστά το αναλύεται, το οποίο ενδεχομένως μας κάνει για το παραπέταμα ή και να το εξαφανίσουμε αύριο μεθαύριο για να έχουμε μόνο ιδιωτικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης. Το οποίο δεν θα είναι σωστό, βέβαια. Έτσι. Προφανώς εκεί πάμε σε άλλη κουβέντα. Όπως το λέτε, δηλαδή, θέμα ανθρωπομάζας. Κοιτάξτε, με μικρή ειδίκευση και πάει λέγοντας. Αυτό το θέμα που εγώ θίγω συνέχεια είναι πώς το Υπουργείο Παιδείας θα βγάλει τέτοια, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συγκεκριμένα, θα βγάλει τέτοια προγράμματα που θα αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα του μαθητή. Θυμάμαι εγώ στα δικά μου χρόνια, όταν ήμουν μαθητής δημοτικού. Είχα φάει πολύ ξύλο από τη δασκάλα, όχι γιατί δεν έλυνα το πρόβλημα, γιατί δεν έγραφα τη σκέψη, τον τρόπο που σκέφτηκα να το λύσω. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τα παιδιά του δημοτικού να μην μπορούν να απαντήσουν σε ένα στοιχειώδη γρίφο. Και μη σας κάνει πλάκα αυτό που θα σας πω τώρα, δεν είναι καλαμπούρι, η πραγματικότητα είναι. Παιδιά τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζουν πραγματικά ολοκληρώματα, παραγόγους, κάτι ασκήσεις πάντα δει κάποιος από το εξωτερικό, θα πει τι υψηλή παιδεία που έχουμε εδώ, έτσι. Και όταν τους βάλεις ένα γρίφο, το ένα τούβλο ζυγίζει μισό τούβλο και ένα κιλό, πόσα κιλά ζυγίζει το τούβλο, σε κοιτάζουν περίεργα, σου λέει τι είναι αυτά. Επιτρέπεται παιδιά. Θέματα τώρα που βάζουν. Μηχανιστική αντιμετώπιση. Ακριβώς. Προβληματάκια που στη Ρουμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν στο δημοτικό. Αν δείτε διαγώνισμα σε παιδάκια του δημοτικού στη Ρουμανία, θα καταλάβετε ότι προσπαθούν τον κριτικό τρόπο σκέψη να περάσουν στα παιδιά. Και αν κάπου πονάει η ελληνική εκπαίδευση, είναι αυτό το σημείο. Γιατί και οι δάσκαλοι έχουν κέφι να κάνουν δουλειά.
και οι περιφερειακοί έχουν κέφι να προσφέρουν. Και το Υπουργείο Παιδείας. Πιστεύω ότι τελικά οι άνθρωποι που είναι εκεί, οι υπουργοί, θέλουν τα παιδιά να μάθουν γράμματα. Αλλά κάτι χαλάει στα προγράμματα σπουδών. Είναι μόνο και, κάτι χαλάει και... στα προγράμματα σπουδών ή είναι πολιτική επιλογή? Κοιτάξτε. Θα σας πει κάποιος. Κοιτάξτε. Γιατί υπάρχει και ένα μότο στην Ελλάδα. Κάθε υπουργός έχει τη δική του μεταρρύθμιση. Καλά, αυτό είναι. Διαχρονικά. Αυτό είναι. Αυτό δείχνει. Είπατε ακριβώς... μια σωστή κουβέντα. Ένα πλάνο 15 ετίας. Ακριβώς. Σε άλλες χώρες όπως η Σκανδιναβία όμως, γι' αυτό το πλάνο συζητάνε πρώτα 2 με 3 χρόνια όλοι. Αναγκαστικά. 2 με 3 χρόνια και πάνε σε πλάνο 15 ετίας. Εδώ σε ένα μήνα κάνουμε μεταρρύθμιση, παίρνουμε μέτρα. Και τελειώσαμε. Οι αλλαγές στα εκπαίδευση είναι χρόνο για να μπορούν. Ακριβώς. Ο κύριος Τυλάκης το είχε δείξει προηγούμενα αυτό το πράγμα. Ότι χρειάζεται. Τι είδους εκπαίδευση και παιδεία θέλουμε. Άρα τι πολιτική επιλογή κάνεις. Ναι, τι πολιτική επιλογή. Είναι εθνικό και πολιτικό θέμα. Ακριβώς. Ναι. Αλλά γενικά, μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της βγάζει σκεπτόμενους ανθρώπους. Μάλιστα. Και εκεί θα επιμείνω. Ελάτε, κύριε Σπαχή. Συγγνώμη, κύριε Σαφήνη, αλλά θα γίνω πάλι αιρετική. Δηλαδή. Ό,τι θέλετε. Το πλαίσιο που γίνεται η συζήτησή μας, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Ελάτε. Έτσι. Γινόμαστε τόσο αφηρημένοι σε πάρα πολύ συγκεκριμένα θέματα. Το ζήτημα που θίγεται είναι η παιδεία. Και δεν μπορώ να καταλάβω την έννοια, εάν δεν την ορίσω, στα να δώσω δηλαδή τα 2-3 χαρακτηριστικά της γνωρίσματος. Τι είναι η παιδεία? Εάν με την έννοια αυτή ορίζω την καταγραφή, την αντανάκλαση δηλαδή, των κατακτήσεων, των πολιτισμικών κατακτήσεων μιας κοινωνίας στη συνείδηση, στο μυαλό ενός παιδιού, τότε βασικός θεσμός είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση όμως είναι δεμένη με ένα κράτος. Και αυτό το κράτος ρυθμίζεται με συγκεκριμένες πολιτικές. Εάν δεν πάω στην πηγή να ορίσω το θέμα, τότε όχι μόνο ο γρίφος, το πολύ απλό θα μου ξεφύγει. Όλοι μαζί να βρεθούμε. Ποιοι όλοι μαζί? Εδώ έχουμε μια ομοσπονδία που λέει μου διαλύει στο δημόσιο σχολείο και θέλω στοιχειωδώς διάλογο. Και θα βρεθούμε όλοι μαζί. Υπάρχει από τη μια μεριά η κυβέρνηση, η οποία δεν είναι μια κυβέρνηση αφηρημένη, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και είναι η κυβέρνηση της ΔΗΜΑΡ. Σύμφωνα. Το πρόβλημα του σχολείου δεν είναι σημερινό μόνο. Όχι, δεν είναι σημερινό, Σπαχή, αλλά μιλάμε στο 2013. Μιλάμε για το 2013. Βεβαίως. Το 2013 λοιπόν τελειώνουν 100.000 για να πάω στην επικαιρότητα, 100.000 περίπου υποψήφοι, από τους οποίους 5-6.000 δεν τελειώνουν. Από το σύνολο δηλαδή των. Δεν τελειώνουν το δημόσιο σχολείο. Ξεκινάνε και δεν τελειώνουν αυτά τα παιδιά. Γιατί δεν τελειώνουν? Υπάρχουν τα επίσημα στα στοιχεία. Γιατί δεν τελειώνουν? Γιατί είναι στην αγροτική ζώνη, την φτηνοτροφική ζώνη, γιατί είναι στην νησιωτική ζώνη και δεν μένουν στα αζήτητα. Κανείς δεν τα ψάχνει. Πάνε μέχρι την πρώτη γυμνασίου, δεν μπορούν, δεν πειράζει. Θα δουλέψουν εκεί. Δεν τα ξέρει το κράτος? Τα 100.000 παιδιά της βιομηχανικής ζώνης που τα βλέπουμε και περιφέρονται στην ομαρχία, στην περιφέρεια, στην περιφερειακή διεύθυνση από κάτω. Και είναι το παιδί, δεν το ρωτάει κανείς. Είναι... 11 η ώρα το πρωί, γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Είναι δεν το βλέπει κανείς. Ο αστυνομικός βλέπει εμένα που θα μου λέει το χαρτί της επίταξης σου είναι αυτό. Το παιδί αυτό, το κράτος το βλέπει. 11 η ώρα που γυρίζει και λέει δώσε μου μια καραμέλα, γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Γιατί δεν τα μαζεύει το κράτος να τα βάλει στο σχολείο? Ένα το κρατούμε. Έτσι. Δεύτερον, γιατί δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επειδή ακούμε πολλά. Τα στατιστικά λένε ότι γύρω στις 5.000 με 6 τα τελευταία χρόνια, τα τρία τη επίθεση μέσα των μνημονίων, τη μεγάλη φτώχεια δηλαδή και τη πείνα, αφήνουν το σχολείο. Τι κάνουν αυτά τα παιδιά? Πουτσοδούλια, λέμε εμείς. Πεινάει η οικογένεια, άρα συνεισφέρουν με μικρές δουλειές. Όπου μπορούν. Όπου μπορούν. Το σχολείο έχει γίνει πολυτέλεια για αυτά τα παιδιά. Και πάμε στην τρίτη βαθμίδα. Τα είπε ο κύριος Λάμπρου, έτσι, ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, για τη δουλειά που γίνεται στο σχολείο, αλλά λέει, το στατιστικά λένε ότι στα ΤΕΗ ειδικά, που είναι τα χαμηλά στρώματα, ένα στα δύο παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή, δεν τελειώνουν γιατί δουλεύουν. Το ερώτημα είναι γιατί δεν θέλουν. Είπατε δεν θέλουν. Εμείς λέμε ότι όχι μόνο θέλουν, προσπαθούν και ξεπερνούν 1.500 ταξικούς φραγμούς για να φτάσουν μέχρι το ΤΕΗ. Τους κλείνει το ΤΕΗ, τους κλείνει την πόρτα γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Το ίδιο γίνεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και έχετε δίκιο. Είπατε δηλαδή ότι αυτό δεν υπάρχει σε άλλες χώρες. Που στοιχειωδώς, σαν χώρες του προηγμένου καπιταλισμού, έχουν. Δίνουν και κάποια ψίχουλα στα λαϊκά στρώματα. Εδώ είναι τέτοια η επίθεση που αυτά τα παιδιά δεν μπορούν και εγκαταλείπουν τις σχολές τους. Εγκαταλείπουν τις σχολές τους. Δεν είναι μια αρμόδια να μιλήσω για την τρίτη βαθμίδα. Αλλά όταν γίνεται τέτοια επίθεση και συνδέεται το πανεπιστήμιο με την επιχείρηση, με τους νόμους της αγοράς, όταν πια ορίζει ο νόμος το φοιτητή ως πελάτη,
Τότε τι πανεπιστήμιο είναι αυτό. Συγγνώμη, έτσι. Μόνο το πανεπιστήμιο. Και πάμε στη δεύτερη, γίνεται... δεύτερη βαθμίδα. Αυτό εγώ θα δεν μείνω... γίνεται στο Λύκειο. Κύριε Άμπραχ, σπαθή... εδώ πάμε τώρα. Με συγχωρείτε. Είπε, έτσι, μπράβο, να μείνουμε στα στουίτια. Όλοι τα παιδιά μας τα ετοιμάζουμε για να μπουν. Σωστά μείνω... το είπε ο κύριος Μανδαλάκης και ο κύριος. Να μείνω και στην εμπειρία. Παπαγαλίστηκα. Ναι, πάμε τώρα και σας είπε και κάτι στην παπαγαλία. Για την ιστορία. Και για την ιστορία. Εδώ είναι. Και επικαλέστηκα στην αρχή ότι είστε και καλή φιλόλογο. Λοιπόν, εδώ να δούμε τι στρώνει το σχολείο. Πάμε στην ιστορία. Τα παιδιά που θα δώσουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις, αν είχαν τη δυνατότητα και αν ήταν άλλες εποχές να είναι οργανωμένο το κίνημά τους, θα έπρεπε να βγουν, να καταγγείλουν γιατί έχουν τη δυνατότητα, την αντιεπιστημονικότητα, όχι μόνο την επίθεση που γίνεται, την αλλίωση δηλαδή του επιστημονικού αντικειμένου, αλλά τον αντιεπιστημονικό τρόπο με τον οποίο εξετάζονται. Ξεκινάνε αυτά τα παιδιά από την αγροτική, οικονομία του 19ου 20ου αιώνα. Και μετά κάνουν ένα άλμα, χωρίς καν να έχουν διδαχτεί την ύλη, και έρχονται στο 1930 και από το 1930 φτάνουν στη νεότερη ιστορία. Και ποια είναι η νεότερη ιστορία? Τι γνωρίζουν αυτά τα παιδιά για την αντιφασιστική νίκη των λαών? Καταργήθηκε από το χάρτη, δεν υπάρχει τέτοια. Υπάρχει η ημέρα της Ευρώπης. Τι λέει η ημέρα της Ευρώπης? Υπάρχει ο φασισμός από τη μια μεριά και υπάρχει το λαϊκό μέτωπο των δημοκρατικών δικαιωμάτων από την άλλη. Αυτά τα έχει απαλείψει η σύγχρονη ιστορία. Επειδή ακριβώς είναι επιστήμη που καθορίζεται από την οπτική του ιστορικού και εδώ δηλαδή ανήκει στο επικοδόμημα που λέμε, έτσι, είναι ακριβώς αυτό που κάνει να περνά την κυρίαρχη ιδεολογία. Την κυρίαρχη ιδεολογία. Και να αλλοιώνει τα γεγονότα, κύριε Μανδαλάκη, αν θέλετε. Κατάργησε. Αυτό είναι λόγος για απεργία, κύριε Σπαχή. Α, μπράβο. Τα βάζουμε λοιπόν όλα εμείς. Όλα στο τραπέζι και λέμε εγώ ότι όχι μόνο την παπαγαλία. Με συγχωρείτε, κύριε. Εγώ διαφωνώ. Πού? Θα σας πω. Ούτε την επίσημη που εσείς λέτε εκδοχή καταφέρνει να περάσουν μαθητές. Παπαγαλία γίνονται όλα για να δώσουν εξετάσεις, ούτε την επίσημη εκδοχή. Ναι, εμείς λέμε να απαλλαγεί. Ούτε αυτοί καν. Ωραία. Εμείς λέμε να απαλλαγεί το σχολείο από τις εξετάσεις πρώτα-πρώτα. Και είναι και έτοιμο. Να απαλλαγεί από τις εξετάσεις. Να απαλλαγεί από τις εξετάσεις. Δηλαδή εννοείται να αποσυνδεθεί από την αποσυνδεθεί. Είσοδο. Και πώς να μπαίνουν στο σχολείο. Ένα λεπτό. Δεν θα σταματήσουν οι εξετάσεις να είναι σύστημα ταξικής επιλογής και απόρριψης των λαϊκών στρωμάτων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορεί να συνδέεται τόσο στενά η λειτουργία του Λυκείου ειδικά, ναι, με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και μάλιστα με την επίθεση που γίνεται τώρα με το νέο Λύκειο και με την αλλαγή, την αντιδραστική αλλαγή του περιεχομένου των σπουδών, αυτά τα παιδιά που θα μείνουν θα είναι τα ελάχιστα της δεκαετίας του 50 και του 60 που θα έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν και στο φροντιστήριο και θα έχουμε το Πανεπιστήμιο της Αγοράς, στο οποίο θα παρακολουθούν ανάλογα με την κίνηση που θα έχει ποια αγορά της Ελλάδας. Έτσι, σε μια εξαρτημένη χώρα. Άρα λέτε να αποκοπούνε και στο πανεπιστήμιο να μπαίνουν. Τι πώς λέμε, όχι, λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, πρώτα. Πείτε μου, γιατί έτσι πρέπει να μπουν όλοι στο πανεπιστήμιο. Πρώτα να υπάρχουν βιβλία που δεν υπήρχαν. Δεύτερον, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί. Φέτος γίνανε πολλές παραστάσεις με τον κύριο Κλινάκη και μου έχει μείνει το παιδί από τις μελέσεις που έλεγε είμαι το Νοέμβρη και κάνω μία ώρα λατινικά. Έτσι. Έμειναν ακάλυπτες ακόμα και οι κατευθύνσεις. Η υποχρηματοδότηση έφτασε τον τόπο και αυτή τη γενιά στο επίπεδο του Νίγηρα που λέει η Λαγκάρντ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά παλεύουμε. Το καπετανάκιο είναι στην αυλή. Σταυλιζόμαστε ουσιαστικά. Και δεν παίρνει κανείς υπεύθυνος φορέας την ευθύνη να δει πού θα στεγαστούμε. Αυτά τα παιδιά και αυτοί οι δάσκαλοι με ποιους όρους αντιπαλεύουν και ποια επίθεση. Είναι επίθεση στο μισθό, είναι επίθεση στο επίπεδο των σπουδών, είναι επίθεση στην καθημερινότητα. Το 40% των αποδοχών μας έχει μειωθεί. Ο νεοδιόριστος ξεκινά με 550 ευρώ. Οι αναπληρωτές ανά την Ελλάδα περιφέρονται με 700 ευρώ. Εμείς έχουμε φτάσει, δεν έχουμε φτάσει στο χιλιάρικο, οι παλιότεροι. Έτσι, αυτές είναι αμοιβές. Και ο μαθητής μας κοιτάζει να μην έχουμε ρεύμα, να μην θερμαίνεται και να του κάνουμε μάθημα με τον ιδρώτα του προσώπου μας και να λέμε το δημόσιο σχολείο πρέπει να αναζητήσει. Αυτά που πρέπει να αναζητήσει, τα έχει ακούσει κύριε Κλινάκη πολλές φορές, ότι θέλουμε λεφτά, θέλουμε καθηγητές. Θέλουμε σχολεία και θέλουμε και παρέμβαση σε τελευταία ανάλυση να διεκδικήσουμε στο πρόγραμμα σπουδών τρία πράγματα. Όχι να μου μειώνει τρεις μορφωτικές κατακτήσεις, να μου βγάζει τη γλώσσα. Κάνει ενιαίο μάθημα τα αρχαία. Ενιαίο μάθημα. Ενιαίο μάθημα, δηλαδή δεν διακρίνω τα επίπεδα εξέλιξης του λόγου. Αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, τίποτα. Ενιαίο μάθημα. Και τα εξετάζω μετά. Τα μαθήματα, γιατί εδώ γίνονται και τα εκπαιδευτικά συνέδρια και πάμε και καταθέτουμε τις απόψεις μας. Όταν λέμε ότι η γλώσσα πρέπει να διδάσκεται στην ιστορική της εξέλιξη, οι προτάσεις μας που πάνε. Στα καλάθια. Και ακούμε την κυρία. Βάλατε πολλά θέματα. Πολλά. Όχι, όχι, κύριε Κλινάκη. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά την αναγκαστική διακοπή. Νομίζω ότι μπαίνουμε στο Zoom τώρα σιγά-σιγά και εδώ έχετε όλη άποψη για το τι γίνεται στα σχολεία μας, στα πανεπιστήμια μας, αν θα πρέπει να το ξαναδούμε
από το νηπιαγωγείο μέχρι το πώς φτάνουμε, είπε η κυρία Σπαχή ότι το πέταξε και στο τραπέζι, ότι πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λόρος του Λυκείου με το Πανεπιστήμιο. Να δούμε όμως. Φαντάζομαι δεν λέει ότι να μπαίνουμε έτσι αδιακρίτως, χωρίς να υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Θα το δούμε συνέχεια. Σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε εδώ στις αντιθέσεις. Αν κρίνω από την παρέμβασή σας μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αρχίζει ήδη και κεντρίζει το ενδιαφέρον η συζήτηση από τους εκλεκτούς φιλοξενούμενους. Κύριε Κλινάκη, σε εσάς ο λόγος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Σαχίνη, χαίρομαι ιδιαίτερα. Επειδή μίλησα προηγουμένως για τυχόν αποσπασματικές και χωρίς συνέχεια παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα διαχρονικά, και επειδή και η κυρία Σπαχή έβαλε το θέμα το πού θα κουβεντιάσουμε και πώς θα κάτσουμε στο τραπέζι, να βάλω να κάνω μια διαπίστωση από τις τοποθετήσεις όλων μας. Καταλήγουμε στο ότι πρώτο και κυρίαρχο για μας είναι ο μαθητής. Είναι ο νέος, η νέα γενιά, αυτή την οποία θα πρέπει να καθοδηγήσουμε. Άρα λοιπόν, πώς από εκεί αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν ο μαθητής είναι σε πρώτη προτεραιότητα, με πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό. Συμφωνώ απόλυτα ότι για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, θα πρέπει να είναι καλύτερα πληρωμένος, θα πρέπει να είναι μορφωμένος, θα πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται, να ενημερώνεται, για να είναι ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί, να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Θέλω να πω ότι διαχρονικά, όσες φορές καθίσαμε σε ένα τραπέζι και συζητήσαμε θέματα, και μπορώ να επικαλεστώ από το 1964 μέχρι και σήμερα ένα, δύο, τρεις, τέσσερις σταθμούς, και θεωρώ ότι και τη διαδικασία του 2010, που και σήμερα κάποια από αυτά συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι και να αποτελούν προτάσεις για αναβάθμιση δημόσια δημόσια εκπαιδεύσεις, και αναφέρομαι στο νόμο 3848 και αναφέρομαι στο νέο λύκειο, στο νέο τεχνολογικό λύκειο, αναφέρομαι στις δομές της διοίκησης κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία στα οποία μπορούμε να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε. Ένας τέτοιος πολύ σημαντικός σταθμός για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θεωρώ για μένα ότι υπήρξε ο 1566-1985, ο οποίος προέκυψε μέσα από μια διαδικασία χρόνων, με τη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονταν τότε στη διαδικασία αυτή, ακόμα και του συνδικάτου, με κέρυες παρεμβάσεις και ζητήματα. Θέλετε να σας διαβάσω τι λέει ο 1566 στο σκοπό της πρωτοβάθμισης ευρωβάθμισης εκπαίδευσης, για να δώσω και το στίγμα και πάνω εκεί ίσως να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε. Το 1985. Έτσι, από το 1985 μέχρι τώρα πόσες ανατροπές ήρθαν. Πάνω σε αυτό το νόμο, το θεσμικό συμφωνώ πλαίσιο. Ότι μπορεί, γιατί να υπάρχουν, δεν έχει μείνει τίποτα από το 1566. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, να υπάρχουν στην πορεία οι πολιτικές οι οποίες δεν ήταν τόσο αποφασιστικές ώστε να μπουν σε εφαρμογή κάποιες διατάξεις του. Αλλά λέει ο νόμος λοιπόν 1566, σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα, υποβοηθεί τους μαθητές να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπό τους, τη ζωή και τη φύση, και να διακατέχονται από την πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας κτλ. Κτλ. Η ελευθερία, η θρησκευτική τους συνείδηση είναι απαραβίαστη. Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν μέσα από τη σχολική τους αγωγή κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και την ισονομία, την πνευματική και χειρονακτική τους εργασία, να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στην σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και την αξιοποίηση των αγαθών κτλ. Νομίζω ότι ποιος από κέρια αυτούς εδώ μπαίνουν κρίσιμα ζητήματα για το που πρέπει, με το τωρινό θεσμικό πρέπει, μισό λεπτό κυρία Σπαχή, πού πρέπει να κινηθούμε. Το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να μπούμε στη διαδικασία του να κάτσουμε και να κουβεντιάσουμε. Το πού μπορούμε να ταυτιστούμε, το πού μπορούμε να βρούμε κοινές συνιστώσεις και κοινές πρακτικές, και εκεί να επικεντρωθούμε. Ποιοι να συζητήσουν, τα παιδιά όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, τα παιδιά της εργασίας, να συζητήσουν. Ωραία. Με ποιον, με τον εργοδότη. Έχουμε ευθύνες απέναντι σε αυτούς τους μαθητές. Έχουμε σύγκρουση συμφερόντων, κύριε Κλινάκη. Αυτό να δούμε, γιατί αλλιώς δεν θα σίγουρα προχωρήσει καθόλου η συζήτησή μας. Σίγουρα, θα είναι αδιέξοδη. Θα φανεί σαν αφηρημένος λόγος, σαν εκθεσιδεών. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, πάνω στο 1566, τι έχει μείνει. Τι έχει μείνει πάνω στο 1566. Στο ερώτημα που μου βάλατε, είπα ότι σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για όλους μας, με καλείτε να δώσω απαντήσεις σε κέρια και σοβαρά ζητήματα όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης και πού πάει.
σίγουρα ένα, σίγουρα οι επιπτώσεις για το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Επομένως, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πρωτόγνωρα προβλήματα, όπως και αυτό που αναφέρεται η κυρία Σπαχή, που είναι υποσιτισμός κάποιων μαθητών και γι' αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε ως πολιτεία. Όχι κάποιον, τον περισσότερο. Δεν μπορεί να το περισσότερο, σίγουρα. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κρατήστε το. Και είναι φαινόμενο των καιρών και αποτέλεσμα της όλης κατάστασης που υπάρχει. Ελάτε. Κοιτάξτε, για το νόμο που διάβασε ο κ. Κλινάκης. Μην κολλήσουμε στο νόμο. Όχι, μου θύμισε όμορφο κόσμο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο. Είναι ωραία αυτά που λέει ο νόμος. Το θέμα είναι ότι έχουμε συλλαβήσει τόσες κυβερνήσεις και τόσοι υπουργοί παιδείας. Το βάζω ως πλαίσιο αυτό. Ότι έχουμε. Ναι, έχουμε... Πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε. Πλαίσιο μπορεί να υπάρχει. Δεν υπήρχε όμως η βούληση να καθίσουν κάποιοι να συζητήσουν ακριβώς πώς θα γίνουν πράξη αυτά. Και εκεί τώρα, κυρία Σπαχή, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ έχω μάθει όταν μιλώ. Με τον κύριο Κλινάκη, με εκπροσώπους της περιφέρειας γενικά, δεν βλέπω κανένα ταξικό εχθρό. Ο ταξικός εχθρός μπορεί να είναι όχι, πίσω. Για, πίσω. Εκπροσώπους. Για το πίσω, λέω κι εγώ. Ναι, ακριβώς για το πίσω. Ο εκπρόσωπος δεν είναι ταξικός εχθρός. Δεν είναι ούτε. Δεν είναι. Ο κύριος Κλινάκη είναι περιφερειακός. Το θέμα, ξέρετε, ποιο είναι. Δεν είναι προσωπικά τα δικαιώματα. Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω. Τώρα μιλάω, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, συμφωνώ με το πίσω. Το έχω ψάξει πάρα πολύ και μέσα μου. Έτσι. Εγώ δεν πιστεύω στις νομοσιολογίες. Γενικά το ότι υπάρχουν κέντρα καπιταλισμού στην Αμερική που δεν θέλουν μορφωμένο κόσμο σε όλο τον πλανήτη, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μιλάω εγώ για έτσι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το ότι δεν γίνεται πράξη ο νόμος 85 δεν είναι θέμα. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που σου λένε ότι αν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα δεν μας αφήνει το μεγάλο όχι, κεφάλαιο. Οι πολιτικές θα καταργούν. Οι πολιτικές θα καταργούν γιατί δεν δίνουν χρήματα στην εκπαίδευση αυτή τη στιγμή. Με τα πολιτευτικά το λαϊκό κίνημα. Το πρόβλημα, ναι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα σε εκπαίδευση για να γίνουν πράξη όλα αυτά. Εκεί είναι πολιτική βούληση αν τώρα πάρουμε. Περικοπές. Ναι, μην με διακόπτω όμως συνέχεια γιατί εγώ δεν μιλάω σε θέατρα γενικά. Με συγχωρείτε για αυτό που σα είπα, αλλά λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα μπορεί η πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή να πάρουμε δύο τάγκς λιγότερα ή δύο αεροπλάνα λιγότερα πολεμικά και να δώσουμε να φτιάξουμε πέντε λύκεια, πέντε σχολεία ή πέντε νοσοκομεία στην υγεία. Εκείνη η πολιτική βούληση. Το καταλαβαίνετε. Εκεί θα δώσω εγώ βαρύτητα. Και εκεί μπορεί να ζητηθεί, και αυτό μπορεί να είναι μια απέτηση της κοινωνίας και η χώρα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει υγεία και παιδεία και εκπαίδευση γενικά. Και εκεί θα μπορεί να είναι μια απέτηση που και εκεί στρέφεται και ενάντια στο μεγάλο κεφάλαιο και στα οικονομικά συμφέροντα των οπλικών συστημάτων. Και ένα άλλο αίτημα που θα μπορούσε να βάλει η ελληνική κοινωνία είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι σύνορα της ΕΕ. Άρα τουλάχιστον τους εξοπλισμούς θα τους αναλάβει η ΕΕ. Δεν θα εξοπλίζω εγώ τη δικιά μου χώρα όταν είμαι μέλος της ΕΕ και είμαι σύνορα της ΕΕ. Και αυτά τα χρήματα θα βάζα στην εκπαίδευση. Πολλά βάζω ουσιαστικά. Και αν τα δούμε σφαιρικά, θα δούμε και μια λύση. Το Βέλγιο πετάει χρήματα στην εκπαίδευση. Γιατί δεν αγοράζει τάγκς. Η Ολλανδία κάνει το ίδιο. Εμείς εδώ πέρα τσακωνόμαστε με τους Τούρκους. Γιατί δεν τσακωθώ ακόμα με τους Τούρκους. Τσακωθεί η Ενωμένη Ευρώπη, να τσακωθεί η Μέρκελ. Είναι μέσα, στο ΝΑΤΟ. Μην φτάσουμε στο ΝΑΤΟ τώρα. Κοιτάξτε όμως, υπάρχουν προβλήματα λοιπόν που χρήματα πραγματικά όταν είναι πολιτική βούληση, που εκεί μπορεί να πιεστεί και να υπάρξει πολιτική βούληση, να δοθούν χρήματα στην εκπαίδευση. Και όλοι το λένε. Και ο νόμος του 85, αν γινόταν πράξη, γι' αυτό είπα όμορφος κόσμος, ο ηθικός αγγελικά πλασμένος, πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους. Πραγματικά. Το θέμα είναι να βρεθεί. Μισό λεπτό, προσπαθούμε να χρηματοποιήσουμε. Δεν θα το καλύψουμε όλα απόψε, αλλά τουλάχιστον επιχειρούμε να το προσεγγίσουμε διαφορετικά. Τι πρέπει να αλλάξει στο δημόσιο σχολείο, κατά τη γνώμη σας, λοιπόν? Εγώ σας είπα, τρόπο σκέψης. Να μάθουμε στα παιδιά. Καταρχάς, πρέπει να κάνουμε το 15ο πλάνο που σας είπα, να ξεκινήσουμε νέα προγράμματα από τον νηπιαγωγείο. Και εκεί δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς. Έχει γίνει ήδη, κύριε Μανδάκη. Ακριβώς. Γίνεται προσπάθεια. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί όλα τα νηπιαγωγεία. Έχει συναντήσει πολλές αντιδράσεις. Κυρία Σπαχή, κόψτε. Έχουν ιδιωτικοποιηθεί όλα τα νηπιαγωγεία. Έτσι. Αφού λέτε να ξεκινήσουμε από την πρώτη βαθμίδα, βεβαίως. Η επίθεση ξεκίνησε από την πρώτη βαθμίδα. Το 2006, ως πρόεδρος των δασκάλων, ο κύριος Κλινάκης, μαζί μας φώναζε. Πάλι εμένα. Οι δάσκαλοι. Εμένα ρώτησε. Φώναζαν να γίνει δημόσιο το νηπιαγωγείο. Σήμερα δεν μπορεί κανείς γονιός να γράψει το παιδί του σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Διότι ιδιωτικοποιήθηκαν όλα και δεν πληρώνει ο Δήμος. Το κάνει κρατικός Δήμος. Συγγνώμη, κυρία Σπαχή, μα ένα λεπτό. Συγγνώμη, κυρία Σπαχή. Ο κύριος Σαχίνης με ρώτησε κάτι. Έτσι. Και εγώ απαντάω σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Σαχίνης. Εγώ δεν κάνω συνδικαλισμό εδώ. Πιστέψτε με, εγώ έχω άλλη γωνία. Όλοι έχουν πολιτική άποψη. Εγώ άλλο πολιτική άποψη και άλλο η άποψή μου γενικά στον χώρο εργασίας μου και άλλο συνδικαλισμός. Αλλά προσέξτε, το τι πρέπει να γίνει στη δημόσια εκπαίδευση, ναι, πρέπει, κάντε ένα πλάνο
Πρέπει να γίνει ένα πλάνο. Πρέπει να σπάσει το σύστημα των εξετάσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Είπε κάτι η κυρία Σπαχή. Θα μπορούσε να αποσυνδεθεί το Λύκειο με τις εξετάσεις και παραλλαδικές. Εγώ, όταν έδινα παραλλαδικές εξετάσεις, έπαιρνα το πολιτήριο Λυκείου τον Ιούνιο και έδινα το Σεπτέμβριο παραλλαδικές εξετάσεις. Έτσι ήταν στα δικά μας χρόνια. Τώρα, το σύστημα αυτό μέσω των παραλλαδικών εξετάσεων να παίρνουμε και πολιτήριο, αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, οδηγεί, και το έθιξε ο κ. Λάμπρου προηγούμενα, οδηγεί πάρα πολλά παιδιά με ελάχιστες βαθμολογίες σε σχολές που δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις. Όπως με ένα 2,5 μαθηματικά βρίσκεται στο μαθηματικό τμήμα. Το παιδί δεν έχει μαθηματική γνώση, μαθηματική παιδεία δεν τα καταφέρει. Ή με μέσο όρο 1,6 ή 1,7 βρίσκεται φοιτητή στον ΤΕΗ. Και δεν είναι τώρα, να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν είναι ότι τα παιδιά των ΤΕΗ. Όλα. Δεν τελειώνουν γιατί αναγκάζουν να δουλέψουν. Είναι και πολλά παιδιά που δεν τα καταφέρουν γιατί δεν έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τον τρόπο σκέψης για να τα απεξέλθουν στα μαθήματα. Γιατί δεν τις απέκτησαν όμως. Είναι το πρόβλημα που έχω θίξει από την αρχή. Μαθαίνουμε τα παιδιά σχολείο να σκέφτονται. Εμείς τα μαθαίνουμε. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα προγράμματά του βάζει τέτοια πράγματα. Άρα η κουβέντα που έδειξε ο κύριος Κιλέας στην αρχή είναι σωστή. Ναι. Ότι καθόμαστε, συζητάμε και βλέπουμε ποια προγράμματα σπουδών ξεκινάνε από τον Υπηαγωγείο και φτάνουν μέχρι τη ΓΑΜΑ. Και βλέπουμε. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι καθηγητές του Δημοσίου, οι κυβερνώντες, η αντιπολίτευση. Τι να ψηφίσουν οι άνθρωποι. Συγγνώμη. Όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Όλοι οι Έλληνες. Δεν το καταλαβαίνω ποιοι μιλάμε. Γιατί έχουμε ιτοπάθεια στην κουβέντα. Γιατί. Κύριε Λάμπρου, παρακαλώ. Ρεαλισμό έχουμε. Κύριε Λάμπρου, όλοι συμφωνούν στο τραπέζι με διαφορετική οπτική και με πολιτική, αν θέλετε. Αλλά όλοι συμφωνούν ότι τα πράγματα είναι ωριακά. Πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βελτιωθεί. Πάρα πολλά σημεία. Εσείς λέτε να βελτιωθεί. Εγώ λέω πρέπει να αλλάξει. Το πρώτο ερώτημα, πρέπει να αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ούτως ώστε να καταργηθεί ή πρέπει να αλλάξει ενισχύοντας το δημόσιο σχολείο. Θα ξεκινήσουμε από εκεί την κουβέντα. Όχι. Να το ξεκαθαρίσουμε τη στόχευση έχουμε. Ασφαλώς πρέπει να ενισχύσουμε σοβαρά το δημόσιο σχολείο, είτε είναι με χρηματοδότηση στο ίδιο σχολείο, στο σχολείο ή στην παιδεία, στα συγγράμματα κλπ. Και για το ανθρώπινο δυναμικό να αυξηθούν οι μισθοί, γιατί είναι ασφαλώς πάρα πολύ μικροί. Όμως, να κάνω μία παρατήρηση, γιατί νομίζω στην απόδοση ευθυνών θα διαφωνήσω με την κυρία Σπαχή. Τα προβλήματα που λέει είναι σωστά. Εντάξει. Στην απόδοση ευθυνών λίγο διαφωνώ. Έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς από όλες τις χώρες του κόσμου. Πρώτα απ' όλα κάνω κάτι σεμινάρια 3 ή 4 φορές το χρόνο και είμαι εγώ ο μόνος διδάσκων. Εντάξει. Μία εβδομάδα σεμινάριο προς καθηγητές. Προβλήματα για την παιδεία ακούω από τις περισσότερες χώρες, όχι όλες. Εντάξει. Όλες έχουν τα αντίστοιχα προβλήματά τους, παραπονούνται ότι πέφτει η γνώση των μαθητών κλπ. Εξαιρούνται χώρες, θα εκπλαγείτε, μερικές χώρες όλων των πολιτικών συστημάτων. Και οι καπιταλιστικές και οι μη καπιταλιστικές. Η Ιαπωνία, δεν διαφωνεί κανένας στη Ιαπωνία ότι το σύστημά τους βελτιώνεται. Στην Νότιο Κορέα το ίδιο, στην Ινδία το ίδιο. Στην Κίνα. Στην Τουρκία, κύριε. Στην Τουρκία. Πάτω, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι, νομίζω. Δηλαδή, η απόδοση των ευθυνών, νομίζω, της κυρίας Σπαχή είναι στο σημείο που διαφωνώ, παρόλο το δίκαιο που έχει σε όλα τα προβλήματα τα οποία επισημαίνει. Είναι σοβαρά. Εντάξει. Τώρα, ένα πράγμα για τη βελτίωση της παιδείας είναι η χρηματοδότηση σε όλο το φάσμα. Αλλά και η οπτική μέσα στην παιδεία. Δηλαδή, έθιξε ο κύριος Μανδαλάκης ότι παπαγαλίζουν, πραγματικά. Μου αρέσει μια φράση στους νόμους του Πλάτωνα που λέει για την ευμάθεια τρία τα χαρακτηριστικά της ευμαθίας. Οξίνια, μνήμη, αγχήνια. Και εξηγεί. Μνήμη είναι αυτό που καταλαβαίνουμε. Οξίνια είναι η ταχύτητα να προσλαμβάνεις τη γνώση. Και η αγχήνια είναι αυτό που μου αρέσει και περισσότερο. Είναι να θυρεύεις και εκείνα τα οποία δεν έμαθες. Τρομερή φράση. Πολύ δυνατή στον Πλάτωνα. Εντάξει, αυτό δεν διδάσκουμε στα σχολεία. Δηλαδή, δεν φταίει ο δάσκαλος, το σύστημά μας. Και όχι μόνο το δικό μας σύστημα, σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχει. Λείπει αυτή η αγχήνια. Μαθαίνουμε χωρίς να θυρεύουμε να μπορείς να βγάζεις συμπεράσματα για τα παραπάνω. Το λέω αυτό ως μαθηματικός, διαμαρτύρομαι πάρα πολύ για τη μαθηματική παιδεία στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, διότι από τότε που ξεκίνησε, από τότε που τα μαθηματικά έγιναν κύριο μάθημα στα σχολεία που ήταν στους αρχαίους Πυθαγορείους. Ήταν γιατί διδασκόταν συλλογιστική, να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα, να βλέπει, να αρχίζει με μία σειρά υποθέσεων και να βγάζει με μία λογική σειρά κάποιο συμπέρασμα. Αυτό πρέπει να επιστρέψει στα σχολεία, στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού.
τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει πέσει δραματικά. Τα μαθηματικά μειώνονται και το ένα στοιχείο που είχαμε για να μάθει τη συστηματική ροή της σκέψης... Μειώνονται οι ώρες, λέτε, κύριε Λάμπρου. Όχι, και το περιχώμενο. Και το περιχώμενο, λέει, όχι μόνο οι ώρες. Ναι, ναι, δηλαδή είναι... θα σας πω, για να σας πω έτσι με δραματικό τρόπο... Στην ιστορία φυλατώνεται το περιχώμενο, λέει, κύριε Σπαχή. Ναι, ναι, δηλαδή μαθαίνουν άλλα πράγματα οι μαθητές, αλίμονο δεν λέω. Όμως, για τα μαθηματικά, για να σας πω μονάχα το εξής, για να σας δείξω πόσο σοβαρό το πρόβλημα. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουμε προσθέσει ένα μάθημα, τα γενικά μαθηματικά, πριν 4-5 χρόνια, mm-hmm. το οποίο είναι η ύλη της πρώτης λυκείου που έκανα εγώ όταν ήμουν μαθητής. Τι λέτε, μάλιστα. Και μάθημα το οποίο δυσκολεύονται οι φοιτητές. Και δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται, ναι. Εντάξει. Σε πολλά φταίνει οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι όταν είναι 400 γραμμένοι, έρχονται σε εξετάσεις 220, με θέματα τα οποία έχουν γίνει συντάξεις και οι 70 είναι λευκές κόλλες, κάπου σηκώνει τα χέρια. Λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι πολύ πρόβλημα το πρόβλημα όμως. Πάντως είναι η ύλη της πρώτης λυκείου και το λέω με τα λόγω γνώσεως, διότι έχω την τιμή να είχα γράψει το βιβλίο των πολυκλαδικών λυκείων, το κρατικό δηλαδή, της πρώτης λυκείου στη δεκαετία του 80. Πάνε και τα πολυκλαδικά βέβαια. Τάφαγε η μαρμάγκα. Ήταν ακριβά σχολεία. Ναι. Ναι. Ήμουν ο συγγραφέας του βιβλίου πρώτης λυκείου στα πολυκλαδικά. Αυτή την ύλη, από αυτό το βιβλίο διδάσκω. Από καλύτερη σκοπιά. Είναι φοιτητές, δεν είναι το ίδιο, είναι φοιτητές του μαθηματικού. Δεν είναι. Σωστά. Εντάξει? Οπότε εννοείται ότι η σκοπιά θα είναι λίγο καλύτερη. Άλλο να τα ακούς πρώτη φορά και άλλο να τα ακούς ξανά. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε. Δυσκολεύονται. Εκεί, δυσκολεύονται. Κύριε Μαναλάκη, να σας ρωτήσω κάτι. Έτσι, ακούγοντας τώρα τον κύριο καθηγητή. Εσείς δηλαδή στα φροντιστήρια, είχαμε μείνετε απ' έξω. Τι ακριβώς κάνετε, την εγρήγορση και στα μη γνωρίζοντα ή συστηματοποίηση της παπαγαλίας που διαπιστώνεται στο δημόσιο σχολείο, ούτως ώστε να πάω εγώ με κουτάκι, τάκ, 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 τα σως, να γράψω, να περάσω στο σύστημα και μετά ξανά πάλι από την αρχή το σύστημα. Και δεν εννοώ προσωπικά στο δικό σας φροντιστήριο, σε όλο το χώρο των φροντιστηρίων, είστε και αντιπρόεδρος αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Ο κύριος Σαχίνη, επειδή δεν μ' αρέσει να ευλογώ τα γένια του δικού μου κλάδου, θα σας πω την απόλυτη αλήθεια. Στα φροντιστήρια πραγματικά προσπαθούμε να δώσουμε ποιοτική γνώση στους μαθητές. Γνώση που θα θυμούνται και την επόμενη μέρα. Όχι γνώση για να χρειαστούν τα παιδιά τα απαραίτητα για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί μπορεί να διαβάσεις... Γι' αυτό όμως έρχονται τα περισσότερα παιδιά. Ακριβώς. Βάλε με στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, θέλω να σας πω εκφράσεις μαθητών ότι περάσαμε την πρόοδο, την πρώτη περίοδο στο πανεπιστήμιο με γνώση που είχαμε αποκτήσει ως μαθητές για να μπούμε στο πανεπιστήμιο από τα φροντιστήρια. Δηλαδή είναι βασικό το να κάνεις μάθημα και να μην τους κάνεις το μάθημα μόνο για τη στιγμή των παραλλαδικών και την επόμενη μέρα να ξεχάσουν τη γνώση. Να τους κάνεις μάθημα που τη γνώση θα τη βάλεις μέσα στο μυαλό τους και αυτό το πετυχαίνεις μόνο αν μάθεις τα παιδιά να σκέφτονται. Καλά, μην το ρωτήσετε τελείως. Δεν υπάρχουν δηλαδή, στα φροντιστήρια φασών. Δεν υπάρχει κοιτάξτε το, ναι. Να πει κάποιος τώρα ότι ξέρω πέντε θέματα και πετάω τα θέματα και πέφτουν. Να σου πω και κάτι. Για έναν μαθητή που δεν ξέρει να σκέφτεται, δεν υπάρχει τύχη να μπει στη σχολή που θέλει. Για έναν μαθητή που ξέρει να σκέφτεται και που έχει διαβάσει πάρα πολύ, μπορεί να μπει ο ρόλος ατυχία, παράγοντας ατυχία. Αλλά δεν θα μπει η τύχη στον άσχετο μαθητή. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Και για τα φροντιστήρια, επειδή σας λέω δεν θέλω να ευλογούμε τα γένια μας, υπάρχουν μαθήματα που λέμε στα παιδιά, όπως είναι οι αρχές οργάνωσης που είναι 50 σελίδες, ότι θα καθίσετε και θα μάθετε το βιβλίο από έξω και κατά. Όπως είναι στην ιστορία, θα μάθετε από έξω και κατά, γιατί έχουν απέτηση στην παπαγαλία. Άλλο πράγμα, αν προσπαθείς όταν τα διαβάζουν τα παιδιά να τους εξηγήσεις τι έγινε και τι θέλει να πει ο συγγραφέας, αλλά τα καθοδηγείς, το ότι ανεξάρτητα αν το έχετε κατανοήσει, αν αυτό ως γνώση σας μείνει και αύριο μεθαύριο, για να μπείτε στο πανεπιστήμιο να πάρετε το 100 στάρι, χρειάζεται το 100, γιατί ο βαθμολογητής έχει από την ΚΕΓΕ τις απαντήσεις και σου λέει γραμμή, έχω δει απαντήσεις της ΚΕΓΕ, σελίδα τάδε, από τη λέξη τάδε, τελεία εισαγωγικά, έως τη λέξη τάδε. Τι πάει να πει αυτό. Είναι απάντηση αυτή, από τη λέξη τάδε, στη λέξη τάδε. Και αν ο μαθητής θέλει να προσθέσει ακόμα δύο σειρές ή να βάλει κάτι παραπάνω, τη δικιά του κριτική σκέψη, θα την μηδενίσουν. Αυτά είναι τα κακά του συστήματος. Αλλά και πάλι σας παραλαμβάνω και πιστεύω ότι όλοι στο βάθος συμφωνούμε σε αυτό. Ένας δάσκαλος θέλει σκεπτόμενους ανθρώπους. Και αυτό πρέπει περισσότερο από το δάσκαλο θέλει η ίδια η κοινωνία. Και το μεγάλο κακό είναι ότι είναι λίγα τα παιδιά τα οποία ξεφεύγουν από τη μάζα και σκέφτονται. Είναι λίγα τα παιδιά αυτά.
Μάλιστα. Από την εμπειρία 30 χρόνων στα φροντιστήρια και πιστεύω ότι και εσείς θα συμφωνείτε. Μισό. Το σχολείο διαμορφώνει τις συνειδήσεις. Ναι, συμφωνώ. Τους αυριανούς πολίτες. Ναι. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Κανονικά αυτό θα έπαιρνε ένα ρόλο. Κυρία Σπαχή, θα έρθω σε εσάς ως εξής. Ένας τηλεθεατής λέει εδώ. Έχω την εξής σκέψη. Σας άκουσε κιόλας και τον συνεπήρε. Πριν την επιστράτευση, ήταν σαφές ότι αν ο Υπουργός πρότεινε ελαστική εφαρμογή της αύξησης ωραρίου, η ΟΛΜΕ δεν θα προχωρούσε σε απεργία, αν για παράδειγμα έλεγε ακόμη ότι και για το μεταβατικό της εφαρμογής εφαρμόζονταν η αύξηση του ωραρίου κατά μία ώρα το 13 και κατά μία επιπλέον το 14. Υπολόγισα, λέει ο τηλεθεατής, ότι το κόστος ενός τέτοιου μέτρου που σημειωτέων θα αποκλιμάκωνε άμεσα την κατάσταση, με δεδομένο ότι για κάθε 1.000 αναπληρωτές το κόστος κατά έτος είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ, θα επιβαρύνονταν το Υπουργείο με επιπλέον 1.500 ως 3.000 αναπληρωτές, ανάλογα με το σενάριο, δηλαδή από 10 ως 20 εκατομμύρια ευρώ, αμεληταίο ποσό, αν λάβουμε υπόψη ότι η περικοπή στην οσοδοσία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειώθηκε από το 9 πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Συμπέρασμα, λέει δικό μου τηλεθεατής. Ο Υπουργός πρέπει να απολυθεί για βλακεία αφού δεν έδωσε μια τέτοια λύση. Τι απαντάτε? Λοιπόν, αν και είναι ανοιχτά τα ζητήματα. Θα τώρα, τα βάλετε, αλλά τι απαντάτε στον τηλεθεατή που απευθύνεται σε εσάς? Λοιπόν, επειδή χαιρετώ το φίλο τηλεθεατή καταρχάς, νομίζω ότι έχει κάνει άριστους υπολογισμούς και καταλήγουμε με βάση τη συλλογιστική του πορεία σε ένα συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το ζήτημα του ωραρίου. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης στην πραγματικότητα έρχονται να εφαρμόσουν μία πολιτική που λέει τέρμα στο δημόσιο σχολείο. Γιατί μπήκε πολύ το ζήτημα της σκέψης, ποιος σκέφτεται, τι κάνει και με ποιους όρους. Πρέπει να δώσουμε τη χαριστική βολή στο σχολείο που κατάκτησε με τα πολεμικά το λαϊκό κίνημα. Που τι σήμαινε, το είπε ο κύριος Λάμπρου, πολύ παραστατικά. Αυτό που διδασκόμουν στην πρώτη του λυκείου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το κατανοήσει, όχι γιατί η αδυνατή ή γιατί είναι αγχήνους, δεν μπορεί να το κατανοήσει ποιος ο φοιτητής μου. Τι γίνεται? Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα της σκέψης και της παιδείας. Επειδή μπήκε ο Πλάτωνας και εκεί γίνεται ο λόγος για τα σβελτίστας φύσης, εμείς απέχουμε πολύ από αυτό που λέει στην πολιτεία του. Έτσι, έχουν περάσει και 2.500 χρόνια και κρίνεται. Έτσι, λέμε ότι δεν έχουμε βελτίστας φύσης. Έχουμε τάξεις. Το παιδί λοιπόν από τα χαμηλά στρώματα έρχεται με λιγότερο εξοπλισμό πολιτισμικό, έτσι, κοινωνικό. Άρα αυτή η ανισότητα, κύριε Μανδαλάκη, θα έρθει στο σχολείο που εσείς δεν θα τη δείτε στο φροντιστήριο. Ή θα τη δείτε, γιατί το είπατε, έχετε ομοιογένεια. Η ομοιογένεια αυτή είναι ταξική. Εμείς στο σχολείο, είτε το θέλουμε είτε όχι, και ευτυχώς το θέλουμε, έχουμε και κοινωνική ανομοιογένεια. Θα έρθει και το παιδί από τον Μπόρο, θα έρθει και το παιδί από τη Δημοκρατία, θα έρθει και το παιδί από το Κολονάκι, θα έρθει και το παιδί από το Περιστέρι στην Αθήνα. Γι' αυτό είπα ότι προσφέρεται σοβαρή και ποιότητα δουλειά. Να το πούμε όμως, τι γίνεται ως θεσμός, ως μηχανισμός δηλαδή ενός κράτους, γιατί μπήκε και το ζήτημα του κράτους και τα καπιταλιστικά κράτη. Δυστυχώς δεν έχουμε σοσιαλιστικά κράτη, λέω. Γιατί όταν μην τα πάμε είχαμε, τώρα εκεί την κουβέντα, κυρία Σπαχή, παρακαλώ. Έχουμε λοιπόν μια συνολικότερη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα. Συνολικότερη επίθεση. Ξέρετε τι λέει εδώ ο άλλος γονιός, ναι, απευθυνόμενος σε εσάς. Ναι, ναι. Αν είχαμε συνοχή ως κοινωνία, θα έπρεπε να πάμε τα παιδιά μας να μην γράψουν. Αν είχαμε, λέει, συνοχή. Όχι, είπα να πει συνοχή τώρα. Ακούστε με λίγο. Ναι, ναι. Έτσι. Ούτως ώστε, λέει, ούτε τα παιδιά να επιστρατευτούν, ούτε οι καθηγητές. Ας πούμε, δεν πάτε. Όμως, ο κόπος των παιδιών, το κόστος, μας κάνουν εμάς, τους μεροκαματιάριδες, να σκεφτόμαστε ότι το παιδί πρέπει να εκπληρώσει ένα στόχο. Απέναντι σε έναν καθηγητή που είναι στο δημόσιο κακοπληρωμένος, αλλά βγάζει και ένα καλό μαύρο μεροκάμα του. Και εμάς θα μας ρωτά, τι του απαντάτε? Μάλιστα. Απαντάω στο φίλο τηλεθεατή ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι του μεροκάμα του. Δεν έχουμε καμία διαφορά από τον ίδιο, από το φίλο το γονέα. Έτσι. Μεροκάματο το ένα, μεροκάματο το άλλο. Πνευματικοί εργάτες είμαστε. Και είμαστε δίπλα στο παιδί του και προσπαθούμε να το βοηθήσουμε σε αυτή τη σφαγή που γίνεται, που είναι και πιθαναγκασμός και που εδώ τρώει τη σκέψη. Αυτό δεν είναι σύστημα να απαιτεί σκέψη. Απαιτεί την κατάργηση της σκέψης. Γιατί δεν ψάχνουμε τα αίτια? Τα παιδιά μας ξαφνικά γίνονται ηλίθια? Είναι ένα τέτοιο σύστημα που του λέει πρέπει να μάθεις να μην σκέφτεσαι, να παπαγαλίζεις, να αφομοιώνεις επιφανειακά για να ξεχνάς
και να μην πηγαίνεις στην ουσία. Να μην αναπτύσσεις αφαιρετική σκέψη, να μην έχεις κριτική αντίληψη, να μην καταχτάς τη γνώση. Αυτός είναι ο προσανατολισμός τους, αυτό λέει η Μπολόνια, αυτό λέει όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Πώς βαθμολογείτε με στα σχολεία? Μπράβο, πάμε στην αντίφαση. Γιατί δεν το σπάσατε αυτό το σύστημα και δεν διαμαρτυρηθήκατε αυτό, αυτό αντιπαλεύουμε. Αυτό αντιπαλεύουμε. Όταν λοιπόν έχουμε εμείς τις πανελλαδικές και λένε οι οδηγίες από εδώ μέχρι εδώ, γιατί δεν ορίζουμε ούτε τη θεματική. Ναι. Έτσι. Δεν μας λαμβάνει υπόψη του το Υπουργείο καθόλου. Του λέμε προτάσεις συγκεκριμένες. Συγκεκριμένες, κύριε Κλινάκη. Όταν του λέμε το βιβλίο της φιλοσοφίας είναι αντιπιστημονικό, πάρ το πίσω. Δεν μπορεί να βάζει τον κάρτο μαζί με την επιχείρηση. Έτσι. Λέει και περνάει από ένα ολόκληρο συνέδριο της Ομοσπονδίας και το ρίχνει στο καλάθι των αχρήστων. Ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Όταν αποπνευματικοποιεί, όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο την οπισθοδρόμηση, ξέρει τι κάνει. Είναι λοιπόν πολύ εσχεμένα τα μέτρα, είναι συγκεκριμένες οι επιλογές που λένε θέλω ακρισία, θέλω υποχώρηση, θέλω αυτή την αγλωσία, αν το θέλετε. Γιατί γλώσσα και σκέψη πάνε μαζί. Η συλλογική πορεία που έλεγε ο προηγούμενος ο κύριος Γλάντα. Δηλαδή, εσείς στο σχολείο συναντάτε αγλωσία? Εμείς στο σχολείο συναντάμε πολλαπλά προβλήματα. Και για λόγω του περιεχομένου των σπουδών και λόγω των κατευθύνσεων, κάνουμε τα πάντα γιατί είναι εδώ μια αντίφαση. Προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσουμε με τη δράση μας. Με τη στάση μας, με την αφύπνισή μας. Και έρχεται η αξιολόγηση και λέει θα πάρουμε πίσω και αυτό το δικαίωμα. Ερώτηση: συναντάτε φαινόμενα αγλωσία στα σχολεία? Συναντάμε φαινόμενα αγλωσία. Εντάξει, ήταν ένα σχήμα. Ναι, εντάξει. Καταλάβαμε όλοι όμως. Βεβαίως, προβλήματα γλωσσικής παιδείας έχουμε. Έτσι όπως διδάσκεται. Συνολικότερα το μάθημα της γλώσσας. Γιατί άκουσα για τα μαθηματικά. Βεβαίως, αυτό λέω. Γι' αυτό η συλλογική πορεία είναι. Διαφορετικές φορές εδώ. Όχι, εδώ συναντιέται. Εδώ συναντιέται η άξονα. Αλλά... Έτσι, να βγει και συνισταμένη. Συλλογική πορεία θα μάθει το παιδί να οργανώνει τη σκέψη του και να τις αποδώσει πρώτα με λέξεις και μετά με μαθηματικά σύμβολα. Δεν το κάνει όμως. Δεν θέλει να το κάνει. Γιατί για εμείς θα τους μαθαίνεις με κοσάρια? Αυτό εμείς, είναι απορία δικιά μου. Μπαίνει ένα ζήτημα τώρα. Ναι, γεμίζουμε τους μαθητές. Μήπως δηλαδή με αυτόν τον τρόπο το παιδί επαναπαύεται ότι είναι καλός μαθητής? Εμείς δεν τα γεμίζουμε με κοσάρια τα παιδιά. Γιατί καταρχάς παίρνει τα παιδιά από τα χέρια μας. Και λέει, θα πάρετε, θα διδάξετε τη συγκεκριμένη ύλη με τρομερό άγχος μέχρι τέλος Απριλίου, που δεν είναι δηλαδή. Ποιος είπε να μην συνεχίζει το σχολείο μέχρι τον Ιούνιο? Να βγάλετε την ύλη και μετά έρχεται η στατιστική. Τόση η μοριοδότηση στο κεντρικό μάθημα μαθηματικά αρχαία, τόσο όχι, το άλλο, τόσο όχι, το άλλο. Δεν λέω, εμείς για μοριοδότηση. Όχι, εμένα η απορία μου, ξέρετε ποια είναι? Γιατί ότι μπαίνω σε αίτημα πρώτης λυκείου και ρωτάω τα παιδιά. Τι βαθμό έχει φέρει ο παιδί μου από το γυμνάσιο? 19 και 9 εσύ, 19 και 8 εσύ, 20 εσύ, 18 άπησα, 18 μισή, 10 καλός μάθης. Κατά αυτούς. Όταν τους κάνω την πρώτη ερώτηση και καταλάβω ότι δεν είναι ο βαθμός αυτός. Βεβαίως. Αντιπροσωπευτικός. Ξέρετε τι φοβάμαι? Τίποτα δεν είναι. Όχι, φοβάμαι, ξέρετε τι. Ότι το παιδί και οι γονείς του παιδιού έχουν επαναπαυθεί ότι το παιδί τους ξέρει πολλά πράγματα, έχει μάθει να σκέφτεται, δεν έχει μια πραγματική εικόνα και η οικογένεια του γι' αυτό. Και ίσως επαναπαυόμενοι όλοι στο περιβάλλον τους να μην βοηθούν πραγματικά ουσιαστικά τα παιδιά. Είναι μια συνιστόσα και αυτή. Κάνει κακό στα μαθητή. Οι υποδείξεις ποιες είναι? Όταν έρχονται υποδείξεις από τα κεντρικά όργανα της διοίκησης της εκπαίδευσης, το παιδί. Γιατί το έχουμε ζήσει και αυτό στην εκπαίδευση. Να είναι αυστηρός ο βαθμολογητής ή ο μαθητής ή ο καθηγητής. Το παιδί έγραψε 4 σελίδες. Μα δεν όχι, δεν λέω για πανελλαδικές, μιλάω όχι, για το σχολείο. Για το σχολείο λέω. Λοιπόν, σύντομη διακοπή και θα μείνουμε σε αυτό. Σε αυτό που λέτε, έχει ενδιαφέρον. Σύντομη διακοπή, παρακαλώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Κλινάκη. Αλλά κύριε Κλινάκη, θέλω να ακούσετε ένα ερώτημα τηλεθεατή προς εσάς. Πώς κρίνει, λέει, την άποψη ο κύριος Κλινάκης, προσωπικά πια, όχι από το θεσμικό του ρόλο, ότι δεν θα αφήσουμε κανένα να παίξει με την ψυχολογία και το μέλλον των παιδιών, που εκφράστηκε επισήμως. Αυτοί που υποτίθεται ότι σκέφτονται το μέλλον των παιδιών ξέρουν ότι φέτος, ακόμη και αν επιτύχουν κάποια παιδιά, δεν θα φοιτήσουν λόγω της οικονομικής κατάστασης των γονιών τους. Και από όσα φοιτήσουν, πολλά δεν θα τελειώσουν. Και όσα τελειώσουν, τα περιμένει η ανεργία. Ξέρουν ότι φέτος στα σχολεία πολλά μαθήματα διδάχτηκαν λιγότερες ώρες ή καθόλου από όσο προβλέπει το αναδυτικό πρόγραμμα. Ότι πολλά δεν είχαν τα τετράδια που χρειάζονταν. Ότι ήταν σε τμήματα 30 ατόμων, όπου κάποια δεν ήξεραν να γράφουν το όνομά τους και κάποια άλλα ήταν πολύ προχωρημένα λόγω πολλαπλής βοήθειας. Η αναβολή των Πανελλήνιων, λέει ο τηλεθεατής, για λίγες ημέρες θα ήταν το ελάχιστο πρόβλημα των παιδιών. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ συμφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Θα πω με τι συμφωνώ παρακάτω όμως. Παλιότερα οι εξετάσεις ήταν τέλος Ιουνίου. Εγώ με αυτό συμφωνώ.
Εγώ δεν κατάλαβα τη φετινή πρεμούρα να γίνουν τώρα οι εξετάσεις πιο γρήγορα από κατάλληλα. Να τελειώνουμε γενικώς. Οι μεγαλοδημοσιογράφοι, λέει ο τηλεθεατής, εγώ δεν αφήνω τίποτα αδιάβαστο, δημιούργησαν το κλίμα της κατάρρευσης του μέλλοντος των παιδιών από την απεργία των καθηγητών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα όμως, λέει, το σχόλιο του κυρίου Κλινάκη. Ναι, νομίζω, ναι, ευχαριστώ πολύ τον τηλεθεατή, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να επανέλθω στην πρώτη τοποθέτησή μου, στην οποία μίλησα επί της ουσίας. Το αν πραγματικά μας ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μας, θα πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε τι παιδεία θέλουμε, ποιοι είναι οι στόχοι, τι στηρίζει η ίδια η πολιτεία στο κομμάτι που αναφέρεται στην παιδεία, το αν θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας ο καθένας από την αρμοδιότητα την οποία έχει και το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την προοπτική και το όραμα για τη νέα γενιά. Είναι ζητούμενο αυτή τη στιγμή την περίοδο που διανύουμε και ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη οικονομικά περίοδο όπως είναι αυτή που διανύουμε. Βάζει πάρα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων και διαφωνώ στο ότι θα μπορούσαν να γίνουν τον Ιούνιο. Γιατί οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι δύο μέρες, τρεις μέρες ή πέντε μέρες. Είναι διαδικασίες οι οποίες η μία ακολουθεί την άλλη. Υπάρχει μια συνέχεια σε όλα. Γιατί όταν ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή, ακολουθούν την πρώτη του μήνα οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια, μετά ακολουθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα, ένα σωρό διαδικασίες. Και βέβαια ξέρει πάρα πολύ καλά και η κυρία Σπαχή ότι στις 30 του Ιούνιου, που τελειώνει το διδακτικό έτος, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί βαθμολογίες. Να ακολουθεί τη διαδικασία των μηχανογραφικών και προς το τέλος του Αυγούστου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν το χρονικό περιθώριο είναι πάρα πολύ μικρό. Επομένως, οποιαδήποτε αναβολή μίας, δύο ή τριών ή πέντε ημερών ανατρέπει όλο το σύστημα των διαδικασιών. Πέρυσι, και βέβαια από τη στιγμή. Όλο το πρόγραμμα ζωής. Συγγνώμη, πότε έγιναν οι πανελλήνιες πέρυσι? Έγιναν 19 του μήνα, ξεκίνησαν. 19? Ναι, δύο μέρες νωρίτερα. Δύο μέρες διαρκώς πάνε πίσω. 19. Με καταλάβατε. Συρρυκνώνεται. Πρέπει να βγουν πάντα. Να βγαίνουν πάντα. Εξεταστικού. Ξέρει πάρα πολύ καλά η κυρία Σπαχή ότι θα πρέπει να βγουν οι εξετάσεις μέσα σε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε βάσει του προεδρικού διατάγματος 30 του Ιούνιου να έχουν τελειώσει όλες οι διαδικασίες μέσα στα σχολεία. Από εκεί και μετά λύγει το διδακτικό έτος και πάμε πλέον στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Έτσι. Όσον αφορά τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία βάνει ο τηλεθεατής, γι' αυτό είπα εγώ και έβαλα επιτάπητο στο θέμα. Επιτάπητο στο θέμα. Μήπως πρέπει λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε πιο ελεύθερα. Χωρίς πολιτικά ή ιδεολογικά σύνδρομα. Αυτό που μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε προοπτική στη νέα γενιά. Ακούσετε όλοι. Αυτό το μήνυμα είναι ενός 17χρονου μαθητή που θα κληθεί να δώσει πανελλήνιες του χρόνου. Λέει λοιπόν ο μαθητής, αυτό σας ενδιαφέρει όλους να τα ακούσετε. Φέτος διανύοντας τη δεύτερη τάξη του Γενικού Λυκείου, έχω να καταθέσω την πλήρη περιθωριοποίηση των μαθημάτων γενικής παιδείας, αλλά και γενικότερα την υπονόμευση του μαθήματος πολύπλευρα. Ας μην μιλάμε με απόψεις που ανάγονται σε ένα άθραυστο εκπαιδευτικό σύστημα, π.χ. ότι τα παιδιά περνάνε σε σχολές χωρίς τη βοήθεια των φροντιστηρίων των ιδιαιτέρων. Από τη Β' Λυκείου ήδη δίνεται τεράστια σημασία στην εισχώρηση μεθοδολογίας που απαιτείται για τις πανελλαδικές. Μέσα στο σχολείο το μάθημα είναι πολύ χαμηλού επίπεδου. Ακούστε τι λέει ο 17χρονος. Για πολλούς λόγους. Όσον αφορά την κριτική σκέψη, είναι πραγματικά το οποίο απουσιάζει πλήρως από το ελληνικό σχολείο. Προσωπικά, έχω ξεκινήσει τα μαθήματα της τρίτης λυκείου, ώστε να μπαίνω στο κλίμα με οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Ωστόσο, θα παρακαλούσα στο να μην ήταν απαραίτητο να εισέρχονται οι μαθητές σε όλη αυτή την ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς μέσα σε μια χρονιά παίζεται το μέλλον τους, χωρίς να αξιώνεται τίποτα άλλο. Η ύλη είναι τεράστια, δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου και επαρκώς. Και μαθαίνουν όλο και περισσότερα, χωρίς να εμπεδώνουν τίποτα οι συμμαθητές μου, και απλώς ναρκούνται, και εγώ φυσικά, στην παπαγαλία. Προάγεται εντελώς το τεχνοκρατικό σύστημα και περνάνε άτομα που έχουν κάνει 2.000 ασκήσεις πάνω σε αυτές που μπαίνουν στις πανελλαδικές. Τα καλά μυαλά χάνονται και η εκπαίδευση όλο και τα αποτρέπει. Πρέπει να αλλάξει ριζικά το σύστημα. Δυστυχώς, εγώ λέω 17χρονος, δεν θα το προλάβω. Ας το προλάβουν οι επόμενοι, γιατί είναι κρίμα πραγματικά για όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτό που μας μάθετε. Η αγωνία του είναι. Δεν είναι η αγωνία. Είναι ότι λείπει αυτό που ζητάει το παιδί. Ωραία. Ζητάει. Να τον αφήσουμε τώρα να το πει. Θα τα πείτε όλοι τώρα εδώ πέρα. Απαντήστε όλοι μαζί στον 17χρονο. Από τη στιγμή λοιπόν που το εκπαιδευτικό μας σύστημα επικεντρώνεται καθαρά σε αυτό το κομμάτι, έχουμε πρόβλημα. Εάν και εφόσον δεν μπούμε στη διαδικασία να κουβεντιάσουμε ότι το σχολείο παίρνει από τη στήρα γνώση. Το γνωστικό κομμάτι που έχει να κάνει με αυτό το πόσο έτοιμος θα είναι ο μαθητής στη συνέχεια να συμμετέχει σε πανελλαδικές εξετάσεις και να μπει σε ένα πανεπιστήμιο, έχουμε αποτύχει. Το σχολείο δεν είναι μόνο αυτό ο προορισμός του. Όπως διάβασα και προηγουμένως και επικαλούμε το 1566, γιατί δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει, το σχολείο διαμορφώνει και κάποιες άλλες αξιακές αρχές. Διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες. Πολίτες οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι, θα σκέπτονται δημοκρατικά, θα καλλιεργεί τη δημιουργική, την κριτική σκέψη, όπως είπατε πάρα πολύ και επισημάνετε και εσείς. Όλα αυτά όμως για να μπορέσουν να γίνουν, θα πρέπει να αλλάξει και ο προσανατολισμός του σχολείου αυτού.
Παράδειγμα, εάν και εφόσον θα πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι και να κουβεντιάσουμε ότι δεν μπορεί όλοι οι υποψήφοι ή τέλος πάντων οι γονείς που είναι πίσω από αυτούς να σκέφτονται ότι όλοι οι μαθητές θα πρέπει να μπουν, παράδειγμα, σε σχολές όπως είναι αυτές της ιατρικής, της νομικής, των παιδαγωγικών ή του πολυτεχνείου. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως σας είπα ότι ίσως το σχολείο θα πρέπει να πηγαίνει πιο μπροστά από την κοινωνία και τις ανάγκες της. Άρα λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάσουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, παράδειγμα στη Γερμανία, οδηγεί τους 65% των μαθητών σε τεχνικές επαγγελματικές σχολές. Αν θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το επαγγελματικό λύκειο, θα πρέπει να το δούμε. Αν οι ανάγκες της κοινωνίας είναι το να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και να εξειδικεύσουμε τους μαθητές μας και σε άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι αναγκαία στη σημερινή κοινωνία, αυτό πρέπει να το δούμε. Επιτρέψτε μου να σας καταθέσω δύο-τρεις εμπειρίες. Οι επισκέψεις μου. Οι επισκέψεις μου τα τελευταία χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, πολύ οικονομικά πολύ υψηλές και με το. Όταν, παράδειγμα, αναφέρθηκα προηγουμένως στη δαπάνη για την παιδεία στο 2,17%, πόσο είναι στο 2,1, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 5,6%. Και έχω επισκεφτεί χώρες όπως είναι αυτές στις Βρυξέλλες, στην Ολλανδία, στην Τσεχία. Στην Τουρκία. Δεν πήγα στην Τουρκία, αλλά ξέρω το εκπαιδευτικό σύστημα πώς λειτουργεί, διότι έχω πάρα πολλούς συνεργάτες οι οποίοι επισκέπτονται μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γιατί δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσα από την Περιφερειακή Διεύθυνση να γίνεται και αυτό το πράγμα. Έχουμε μια πολύ σημαντική παρουσία σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχολεία ευρύτερα της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Επομένως, εκεί δίνεται η δυνατότητα και να ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις. Ξέρετε ότι στην Τσεχία βρέθηκα σε επαγγελματικό λύκειο. Στο οποίο οι ίδιοι οι μαθητές είχαν οργανώσει εστιατόριο, τάιζαν όλη την περιοχή του Πίλσεν. Πήγαιναν και έτρωγαν εκεί και από τα χρήματα που εξοικονομούσαν οι μαθητές συντηρούσαν ένα ολόκληρο σχολείο. Δηλαδή, ξέρετε ότι μέσα στην εξειδίκευση. Τι κάνανε. Δεν έκαναν ακριβώς το σχολείο επιχείρηση, αλλά μέσα από την κατάρτισή τους, την εκπαιδευτική τους κατάρτιση λέτε, μπορούσαν. Έτσι. Ναι, βέβαια και η παιδεία. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ήμουνα πριν από 10 μέρες στην Ολλανδία. Ακριβώς αυτό θα γίνει και εδώ σύντομα. Στον Μπέργκεν της Ολλανδίας ήμουνα πριν από 10 μέρες. Με τα ανταποδοτικά τέλη των γονέων. Ήμουνα σε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά σχολεία της Ευρώπης, στον Μπέργκεν της Ολλανδίας. Και ο διευθυντής του σχολείου μας είπε ότι όλοι οι μαθητές, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε ακολουθήσουν είτε δεν ακολουθήσουν κάποια τεχνική σχολή, περνάνε μέσα από την εξειδίκευση. Περνάνε από το να γνωρίσουν, παράδειγμα, πώς λειτουργεί το κατσαβίδι, πώς ξεβιδώνεις, πώς βιδώνεις μια βίδα, πώς αλλάζεις μια λάμπα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι ίσως. Αυτό είναι εκπαίδευση. Η κατάρτιση είναι εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση. Και μιλάτε για παιδιά. Εμείς λέμε κανένα παιδί κάτω από τα 18 στην εργασία. Μισό λεπτό. Αυτό γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει. Γίνεται κατά τη διάρκεια τη εκπαιδευτική του. Είναι υπέρ τη μαθητεία δηλαδή. Αυτό μας λέτε. Είμαι υπέρ της μαθητείας. Αν οι ανάγκες της κοινωνίας. Πάμε στον νόμο, τον τελευταίο μάλιστα, που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παίρνουν τα παιδιά των ΕΠΑΜ και να μάλιστα αμυστεί, να υποτίθεται να ειδικεύονται. Αυτά μπορούμε όμως σε ένα τραπέζι να τα κουβεντιάσουμε. Ξεκάθαρα. Εμείς τα βάλουμε κόκκινες γραμμές. Το κράτος θεσπίζει. Εμείς τα κουβεντιάζουμε από την Ευρώπη. Είναι μια πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία στην οποία δίνει δυνατότητα σε πάρα πολλές. Τη σκλαβιά δηλαδή και τη μαύρη εργασία των μαθητών, των ανήλικων, τη λέτε εσείς πρωτοβουλία. Δεν είναι υπάρχει μαύρη πιο μαύρο είναι, κεφάλαιο είναι η σήμερα στην που εκπαιδευτική σε νομοθεσία να εξειδικευτεί. Που ξεκίνησε από τον 26-40. Λοιπόν, κύριε Λάμπρου, και απαντώντας και στο 17χρονο και σε όσα έχουν ακουστεί, βλέπετε, είναι ανοιχτή η συζήτηση, δεν έχει κλείσει. Απλά διακόπτω πάλι τον κύριο Λάμπρου. Κανένα πρόβλημα. Κύριε Σαχίνη που μπήκε, επειδή μιλήσαμε και αναφέρθηκε η κυρία Σπαχή στο τι δυνατότητες έχουν οι μαθητές της υπαίθριου ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και σε αυτό υπάρχει μια πρωτοβουλία από τη μεριά του Υπουργείου Παιδεία και χρόνια. Το πώς θα μπορέσουμε, είναι υποχρέωση της πολιτείας να τα εξασφαλίσει. Το ίσες ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε μια διαδικασία παράδειγμα στις συγχωνεύσεις. Και ήταν η άποψη του Περιφερειακού Διευθυντή, ξεκάθαρη και δημόσια κατατιθεμένη, το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εκείνες τις σχολικές μονάδες. Που θα λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ποια είναι? Το μονοθέσιο σχολείο έχει ένα δάσκαλο. Ένα παράδειγμα θέτω. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το μονοθέσιο, οι μαθητές, να μπούμε και στην ουσία της εκπαίδευσης, κάνουν κατά το 1 τρίτο λιγότερες ώρες στη γλώσσα και στα μαθηματικά. Άρα λοιπόν αυτός ο μαθητής έχει τις ίδιες δυνατότητες πηγαίνοντας σε ένα άλλο σχολείο με ένα μαθητή 14 σχολείου. Δηλαδή, άρα λοιπόν να μπούμε σε μια. Προσφέρουμε καλύτερη παιδεία. Εξασφαλίζοντας από την πολιτεία ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα σχολείο. Ένα σχολείο στελεχωμένο όπως θα πρέπει. Μην επεκταθείτε. Που χρειάζεται και είναι αλλαγές. Ωραίο όμως το παράδειγμα, να δούμε θα πει η κυρία Σπαχή μετά. Η παιδεία είναι μια πολύ αργή επένδυση. Και αφανείς δηλαδή, πολλές φορές. Βεβαίως, πήγες 12 χρόνια στο σχολείο και η απόδοση, τα ωφέλη θα φανούν πολύ μετά. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη σημασία. Εντάξει.
Με την κυρία Σπαχή σε πολλά συμφωνώ, σε πολλά διαφωνώ. Είπα πριν, αλλά αυτή η μηδενιστική, ανετρεπτική οπτική νομίζω δεν είναι η σωστή εστίαση των πραγμάτων, γιατί αν δεν διαγνώσουμε σωστά το πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε. Πρέπει να βρούμε. Βεβαίως. Πρέπει να δούμε. Εντάξει. Στην Κίνα, παραδείγματος χάρη, 80% των μαθητών πηγαίνουν σε επαγγελματικά μόνο κατσαβίδι. Μόνο κατσαβίδι. Με 3 ευρώ το καλό το τριμέρα. Στην Γερμανία δεν είναι με 3 ευρώ. Ο πιο σκληρός καπιταλισμός είναι σήμερα στην Κίνα. Εντάξει. Δεν είναι. Το καταθέτω, δεν λέω. Εντάξει. Λοιπόν, πίσω στα δικά μας. Πράγματι, ουκ επιτέχνη, αλλά επιπαιδεία, όπως λέγανε οι σοφιστές, πρέπει να είναι η οπτική που δίνουμε στο σχολείο. Πρέπει να κτίσουμε τον ψυχικό κόσμο. Πρέπει να δώσουμε μια ευρύτητα και μετά θα ειδικευτεί όταν θα φτάσει στο πανεπιστήμιο ή στο ΤΕΙ κλπ. Ας ειδικευτεί να γίνει, να μάθει γιατρός ή μηχανικός ή ό,τι γίνει, εντάξει, αλλά η παιδεία στο σχολείο πρέπει να είναι ευκαιρία για όλους, πρέπει να είναι ίσες ευκαιρίες για όλους και πρέπει να του καλλιεργήσουμε και την ψυχή και την ανχήνια που είπα νωρίτερα. Εντάξει. Είναι δύσκολο να βρούμε εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο τα καλύπτει όλα, δεν συμφωνούν όλοι. Εντάξει. Για να πω από τον Πρωταγόρα που λέει ότι στους λακεδαιμονίους μουσική και γράμμαση κακών, της ίωση εσχρόν μη επίσταστε. Αλλιώς έβλεπαν οι Ιώνες, αλλιώς οι Λακεδαιμόνοι. Πράγματι δεν θα βρούμε εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο όλοι θα πούνε ναι, αυτό είναι το σοφό. Εξαρτάται από τη χώρα, από τη χρονική στιγμή, από όλα. Όμως η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Πρέπει να επενδύουμε, πρέπει να πέφτουν χρήματα στην παιδεία από τους μισθούς, ανέφερα πριν, από τους μισθούς έως τις υποδομές. Τα σχολεία μας δεν έχουν βιβλιοθήκες, δεν έχουν εργαστήρια ή δεν έχουν στο βαθμό που πρέπει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, στο βαθμό που πρέπει. Εντάξει, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, πολλά περιθώρια. Δεν σταματάει ο αγώνας, αλλά... Παρά τα χάλια αυτά όμως, κύριε Λάμπρου, πάλι από το δημόσιο σχολείο η συντηρητική πλειοψηφία είναι οι φοιτητές σας. Άρα κάτι λέει για το τι γίνεται εκεί μέσα. Γίνεται δουλειά με όλες τις αντικσότητες. Γιατί είναι εύκολο. Δεν το λέω για σας. Είναι εύκολο και αβασάνιστο. Το ακούω πολλές φορές από τις παραστάσεις που έχει ο κάθε γονιός. Έλα μωρέ, κάθεται τώρα που κάθεται. Ποιος άλλος κλάδος κάθεται τρεις μήνες. Ποιος άλλος κλάδος κάθεται Χριστούγεννα, Πάσχα. Κανείς δεν έχει υπολογίσει ότι σε αυτή την κατάσταση που περιγράφεται όλοι, εξαιτίας αυτών που περιγράφουμε ότι κάθονται. Τελικά η συντηρητική πλειοψηφία τα δημόσια σχολεία πάει στα πανεπιστήμια. Βεβαίως. Και μάλιστα. Και επειδή μπήκε η κυρία Σπαχή σε θέματα τη περσινή σχολική χρονιά, σε πολλά από τα προβλήματα αυτά στι πλάτε του τα σήκωσαν οι εκπαιδευτικοί. Και εγώ οφείλω να το πω αυτό περιφερειακό. Ελάτε, κύριε Λάμπρου. Ναι. Και νομίζω έτσι, όταν μιλάμε αρνητικά, κάποιοι μιλάνε αρνητικά για του καθηγητέ και του δασκάλου, νομίζω σφάλουν. Μετράνε τι ώρε διδασκαλία, σου λέει αυτό διδάσκει 16-18, είναι λίγε. Μα δεν είναι 16. Καλά, και ο γονιός τα μετράει όπως τον βολεύει, γιατί τα παιδιά τα παρκάρει πολλές φορές. Τα λέμε όλα. Ελάτε. Ο δάσκαλος έχει προετοιμασία, έχει να διορθώσει τα γραπτά, δηλαδή όσο περισσότερη δουλειά του δίνει μέσα στο πίνακα. Όχι, δεν έχουμε και φαινόμενα ραλικιού. Έχουμε 4.500 αρχείο. Ο δάσκαλος για να διδάξει ένα πρέπει να ξέρει 10. Βεβαίως. Και πρέπει να πάρει και δουλειά στο σπίτι για τα τετράδια των μαθητών κλπ. Πρέπει να το μάθει το μάθημά του να το κάνει. Για το ωράριο του εκπαιδευτικού. Γιατί μιλάμε για το διδακτικό, το επίσημο και ποια είναι η δουλειά πίσω από το εκπαιδευτικό. Ναι, ξέρω. Είμαι εκπαιδευτικό, ξέρω. Αυτό πιστέψαμε. Κυρία Σπαχή, μονάχα να σα πω ότι διδάσκω. Άμα το πω έτσι, θα με κράξουν 6 ώρες την εβδομάδα. Είμαι τεμπέλη, όχι. Πιστέψτε με ότι δεν είμαι. Ποια προεργασία θέλει αυτό το ωράριο. Και δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Δεν είναι θέμα και για εσάς, κύριε Λάμπρου. Ξέρω. Επίκαιρο το θέμα, επομένως δεν είναι για όλους. Ξέρω. Είχαμε και επερώτηση του τοπικού βουλευτή. Να καταλήξω, πραγματικά ο εκπαιδευτικός δουλεύει, έχει όμως αντίξωες συνθήκες. Πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Με το 17χρονο συμφωνείτε για τις σημειώσεις του, τις παρατηρήσεις του. Σου λέει, εγώ ήθελα κριτική σκέψη. Δεν ήθελα να κρίνετε ποιος έχει 2.000 ασκήσεις προσανατολισμένες. Αυτό λέμε, εντάξει, όταν είπα αγχήνια, εννοώ ακριβώς... Κύριε Μανταλάκη, ενδεχομένως να έχει στο φροντιστήριό σας αυτός ο μαθητής. Δεν το αποκλείω, γιατί ο τρόπος σκέψης του νομίζω ότι ταυτίζεται με την πρώτη τοποθέτησή μου, ότι αν κάτι λείπει στο δημόσιο σχολείο σήμερα, είναι το πώς θα κάνουμε τα παιδιά να σκέφτονται. Ένα γενικότερο θέμα όμως, επειδή κάπου νομίζω ότι μπερδεύουμε δύο έννοιες, την εκπαίδευση και την παιδεία. Η παιδεία καλλιεργείται, δεν διδάσκεται. Η παιδεία μπορεί να έχει ένας ο οποίος δεν είναι επιστήμονας, που δεν έχει μπει στα ΤΕΙ, δεν έχει μπει στα πανεπιστήμια.
Παιδεία έχει η μητέρα μου, που καλά-καλά δεν τελειώσει το Λύκειο. Ξέρω πολλούς που έχουν τρομερή εκπαίδευση και κάνουν πολέμους. Αυτοί δεν έχουν παιδεία. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας που έχει εκπαίδευση έχει παιδεία. Ένας που έχει παιδεία μπορεί να μην έχει εκπαίδευση, αλλά ένας που έχει εκπαίδευση δεν σημαίνει σίγουρα ότι έχει παιδεία. Μπορεί να έχει παιδεία και χαρά σε αυτόν, αυτός είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ταυτόσιμες έννοιες, έτσι. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι πολλοί τεχνοκράτες που έχουν, πραγματικά έχουν τρομερή εξειδίκευση σε διάφορους τομείς, είναι από τα πιο κακά παιδιά που λέμε στα λαϊκά. Μπορεί να πατήσουν επιπτωμάτων αρκεί να πετύχουν τους στόχους, τους δικούς τους ή των συμφερόντων που εξυπηρετούν. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Όταν λέει τώρα ο νεαρός, αν είδατε πολύ καλά, αυτό που τονίζει είναι ακριβώς αυτό. Ότι βγάζει μια κραυγή αγωνίας. Μάθαμε να σκέφτομαι. Και είναι σημαντικό αυτό. Όπως επίσης, μάθε μου πράγματα που θα μου μείνουν και την επόμενη των εκστάσεων. Να μην τα ξεχάσω. Μη μαθαίνω επιφανειακά πράγματα. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Χρήσιμα για αυτόν και στην αυριανή. Βέβαια. Δηλαδή, μάθε μου. Και ξέρετε τι άλλο παρατηρώ. Τώρα, εγώ το γυρίζω βέβαια πάντα και λιγάκι στο καλαμπούρι με τους μαθητές μου. Και απευθύνομαι σε. Δηλαδή, το λέω σε παιδιά που βλέπω ότι έχουν πολύ ψηλό IQ και ξέρω ότι είναι από αυτούς που περνάνε πρώτοι σε μελλοντικές εκστάσεις και όλα αυτά. Και τους κάνω πλάκα. Τους λέω, πού είναι η κόρη τους, ρε. Καθώς πηγαίνεις από Αθήνα τώρα που θα πάτε πολύμερη, λέω, θα φύγεις από Αθήνα και θα πας στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι θα πιείτε ένα καφέ στην Κόρυθο, έτσι. Και τους βλέπεις και με κοιτάζεις και λέει, καλά, προφανώς και δεν θα σταματήσουμε. Και μόλις δεν τα πλακώσω σφαλιάρες και λέω, καλά, ρε, έλεγος. Λέει γεωγραφία, δεν μαθαίνουν τίποτα. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ή μάλλον μαθαίνουν σίγουρα κάποιοι δάσκαλοι τους θα λένε, ρε, εσύ Κόρυθος είναι Πελοπόννησο, ξέρω εγώ. Γιατί δεν μένει αυτό το πράγμα στο παιδί. Έχει ίσως τέτοια παραπληροφόρηση από όλα τα ΜΜΕ, από το ίντερνετ, που βομβαρδίζεται από σκέψεις και τελικά δεν έχει μάθει τι πρέπει να συγκρατήσει και τι δεν πρέπει να συγκρατήσει. Δηλαδή, φοβάμαι μήπως τυχόν βγάζουμε τελικά ναι. γενιές ανθρώπων που δεν έχουν μόρφωση πέρα από εκπαίδευση και πέρα από παιδεία. Γιατί αυτή την παράμετρο την αφήσαμε, την αγνοήσαμε σήμερα. Το τι υποκουλτούρα πέφτει αυτή τη στιγμή και βομβαρδίζουν τα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Μανδαλάκη, σας διακόπτω, θα το πω, πολύ σημαντικό. Έχει παρατεθεί και ένα άλλο φαινόμενο. Αυτό τη επαγγελματική αποκατάσταση. Δηλαδή, πάρα πολλοί μαθητές μέσα από τη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων στοχεύουν σε επαγγελματικούς χώρους οι οποίοι έχουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι, γιατί ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Στο θύμα εστιάζω. Ναι, όχι, εγώ εστιάζω στο θήτη, όχι στο θύμα. Το θεωρώ λάθος, γιατί αυτός ο συγκεκριμένος μαθητής. Θα σας πω, κύριε Κλινάκη, πάνω σε αυτό που λέτε. Πέρυσι, σας θέλω συγκεκριμένο παράδειγμα το φροντιστήριο. Μαθήτρια. Δεν θα πω κατεύθυνση, γιατί σίγουρα αν παρακολουθεί την εκπομπή θα καταλάβει ότι αναφέρομαι σε αυτή και δεν θέλω. Έτσι. 19,6. Πανελλαδικές εκστάσεις. Συγχαρητήρια, καλό μου. Πού θα δηλώσεις? Λέω νομική, φαντάζομαι. Όχι. Γιατί παιδάκι μου θα δηλώσει νομική? Θέλω να γίνω δασκάλα. Γιατί παιδί μου θες να γίνω δασκάλα? Σου αρέσει αυτό το πράγμα, σου αρέσει το να παίξει με τα παιδιά, να διδάξει τα παιδιά. Αυτό μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, μπράβο. Είναι πολύ θετικό. Το έχει μέσα σου να βγάλει μορφωμένα παιδιά. Η απάντηση ήταν όχι. Θα βρω πιο γρήγορα δουλειά. Φταίει το παιδί. Εκεί είπα, όχι, δεν δε φταίει το παιδί, κυρία Σπαχή. Σα λέω όμω ότι τελικά το παιδί ακολουθεί αυτή τη διαδικασία γιατί η ίδια η κοινωνία το έχει οδηγήσει εκεί. Όχι η κοινωνία. Έτσι. Η συγκεκριμένη η πολιτική του συστήματος. Τελικά... Γιατί αναφέρθηκε ο Πρωταγόρας προηγουμένως. Έτσι, για να πούμε ο και. Εντάξει, το σύστημα δεν είναι εκτός κοινωνίας. Ο Πρωταγόρας είπε σύστημα... ένα ορισμό έδωσε τη στιγμή. Το σύστημα έστειλε το μάθημα ευβουλία. Το σύστημα αυτό οι άνθρωποι. Δεν... Ορθή, σωστή σκέψη. Λοιπόν, καλά τα είπε ο Πλάτωνας. Όπως αν εγώ όμως θα σα πω. Ικανότατος λέγει και πράττει τα πολιτικά. Εγώ θα σα πω τι λέει ο Μανδαλάκης. Είναι πολιτικό. Ο Πλάτωνας, ο Πλάτωνας δεν είναι ο Πλάτωνας, είναι ο Πρωταγόρας. Ο Πρωταγόρας, θα σας πω τι λέει ο Μανδαλάκης. Ότι κανένα σύστημα δεν προϋπήρξε των ανθρώπων και της κοινωνίας. Οι άνθρωποι και οι κοινωνίες δημιούργησαν τα αισθήματα. Η παιδεία είναι πολιτικό ζήτημα. Σας είπα ότι εάν η παιδεία, το αποσυνδέσουμε, η παιδεία είναι, είναι απορία έτσι, του περιβάλλοντος που ζει ένα παιδί. Μια ιδεατή εικόνα σαν αυτή που διάβασε στην προμετωπίδα του 1566. Πάμε στην τελευταία διακοπή και αμέσως μετά. Μην κρύβουμε δηλαδή τα λάθη μας οι άνθρωποι και τα ρίχνουμε στο σύστημα. Εμείς δημιουργούμε τα αισθήματα. Επιστροφή σε αντιθέσεις για το τελευταίο μέρος απόψε της εκπομπής. Πρέπει να πω ότι είναι εκπληκτικό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών σε μια δύσκολη βραδιά. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Σπαχή, και έχω εδώ ένα μαθητή της Δευτέρας Λυκείου που λέει: το να κατακρίνεις και να αξιολογείς τους πάντες, καμιά φορά είναι εξαιρετικά εύκολο. Δεν έχουν οι καθηγητές ευθύνη
για την κατάντια της ελληνικής παιδείας στο μέρος που τους αναλογεί δεν είναι και οι ίδιοι κομμάτι αυτής της παθογένειας? Μήπως σύστημα και καθηγητές είναι επικίνδυνα ετεροχρονισμένοι? Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς χαιρετίζω το ενδιαφέρον του φίλου του μαθητή. Εμείς δεν θα πούμε ότι είμαστε έξω από την κοινωνία ως κλάδος. Βεβαίως είμαστε κομμάτι της και αφού είμαστε τέτοιο τμήμα της, φέρουμε και όλα τα δεινά και τις αδυναμίες της. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μιλάμε για κανένα εκπαιδευτικό παράδεισο. Λέμε τώρα ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου, αυτοί που θέλουν το δημόσιο και δωρεάν σχολείο, πάνε στην εκπαίδευση πρώτα-πρώτα όχι με κίνητρο το χρήμα, γιατί είναι το βασικότερο αυτό. Θα μπορούσαμε πολύ να ασχοληθούμε με την ιδιωτική εκπαίδευση. Το απορρίψαμε. Ήρθαμε στη δημόσια εκπαίδευση γιατί θέλαμε να προσφέρουμε μέσα από εκεί. Τι να προσφέρουμε? Τη δυνατότητα της σκέψης. Θα την καθορίζει ο εκπαιδευτικός μόνο? Εδώ αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πρωταγόρας και λέμε εμβουλία. Λέει και ο Αριστοτέλης την παιδεία κοινήν ποιητέων. Και μιλάμε τώρα ότι γυρίζουμε 2.000 χρόνια πριν. Πρέπει να αναφερθούμε στους νεότερους θεωρητικούς. Στο Δελμούζο, στο Γλινό, στη μεταρρύθμιση του 1964. Αυτά τα ξεχάσαμε. Ότι η πολύ πρόσφατη ιστορία μας λέει ότι θέλω ένα δημόσιο σχολείο το οποίο να κατοχυρώνει καταρχάς τη μονιμότητα του εκπαιδευτικού. Να διορίζεται, να μην είναι ρουσφετολογική εξάρτησή του. Άρα να μπορεί να προσφέρει. Να έχει παιδαγωγική ελευθερία. Να μπορεί να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο έτσι κι αλλιώς καθορίζεται από τις επιλογές του συστήματος. Εμείς, κύριε Σαχίνη, και μιλάω τώρα και από το χώρο του συνδικαλισμού αλλά και της αγωνιστικής παρέμβασης, γιατί πρέπει να πούμε και 2-3 πράγματα. Ξεκινάμε από μια θέση ότι η παιδεία είναι ζήτημα πολιτικό και ο μηχανισμός της εκπαίδευσης είναι ιδεολογικός μηχανισμός ενός κράτους το οποίο υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν μπορούμε να τα μεταφράσουμε αλλιώς τα ζητήματα. Που σημαίνει ότι αυτό το σύστημα δεν μπορεί παρά να παράγει μια ταξικά κατανεμμένη εκπαίδευση. Θα θέτει φραγμούς στα λαϊκά στρώματα. Θα θέτει εμπόδια στην εργατική τάξη και στους συμμάχους της. Θα δίνει ευκαιρίες στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Τώρα πολύ περισσότερο, με αυτή την κρίση, έρχεται να αποκαλυφθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα. Η παιδεία για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Η παιδεία για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν, τους υπόλοιπους στον ΓΕΑΔΑ και όχι μόνο αυτούς, αλλά και τους εκπαιδευτικούς τους. Τελειώνει δηλαδή, θέλουν να πούνε, αυτό έλεγε και η Διαμαντοπούλου, το πρώτο μαθητής στην πραγματικότητα σήμαινε το σχολείο του ίντερνετ. Μην ξεχάσουμε ότι για πολλά χρόνια έμπαινε ακριβώς το ζήτημα αυτό στις εκθέσεις, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Λέγαμε τώρα θα έρθει. Θα έρθει ένα θέμα που θα μας απαιτεί να διορθώνουμε, που έβαλε το ζήτημα ο κύριος Μανδαλάκης, σε ποια κατεύθυνση είπε το παιδί γενικώς πώς μπορεί να λειτουργήσει η πληροφορία. Τι θέλουμε? Ένα σχολείο της πληροφορίας. Καταργήσαμε το θεσμό της παιδείας, της εκπαίδευσης και πάμε στην αυτομόρφωση. Φέτος τι θέμα έχει? Θα πέσει η κυρία Σπαχή. Φέτος ένα είναι το κεντρικό θέμα της έκθεσης, η επίθεση της κυβέρνησης στα δημοκρατικά δικαιώματα της νεολαίας. Εμείς αυτό λέμε ότι είναι το κεντρικό θέμα. Λοιπόν, δυστυχώς. Έτσι. Ακούστε εδώ τώρα. Θέλω να πω ότι είμαστε δίπλα στους μαθητές μας. Είμαστε δίπλα στους μαθητές μας. Εμείς τους διδάσκουμε, εμείς έχουμε την αγωνία τους, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα διορθώσουμε τα γραφτά τους, εμείς περνάμε την αγωνία και τον πανικό πώς θα προστατεύσουμε τα γραφτά τους. Η κυβέρνηση είναι απέναντι, τα κόμματα που συγκυβερνούν απέναντι και όλοι αυτοί που λένε ότι τάχα μου ενδιαφέρονται. Τα παιδιά αυτά θα μπουν σε σχολές που θα πληρώνουν και τα δίδακτρα και τους καθηγητές και τα βιβλία. Οι καθηγητές οι πανεπιστημιακοί δυστυχώς θα χάσουν την οργανική τους θέση. Μάλιστα. Νομίζω ότι κάνετε μια αναφορά προηγουμένως στον κύριο Λάμπρου και κύριε Σαχίνη για το ποιοι μπαίνουν στα δίδακτρα. Θέλω να διαβάσω δύο παρατηρήσεις. Η μαθητεία είναι, λέει ένας φίλος τηλεθεατής, πρακτική άσκηση και όχι εργασία και επιπλέον υπάρχει υποτροφία. Ταυτόχρονα γίνεται σύνδεση των αποφύτων των ΕΠΑΛ με την αγορά εργασίας και αυτό εννοείται ότι είναι επιθυμητό. Εννοείται από ποιον? Έτσι. Εμείς δεν το δεχόμαστε. Μάλιστα. Θεωρούμε το ότι δεύτερο. Είναι... Ναι. Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό, σε όλους απευθύνομαι έτσι, σε επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Έτσι. Ταυτόχρονα το ποσοστό στην ανεργία των νέων ανέρχεται πάνω από 55%. Ότι η Γερμανία το 65% των μαθητών φοιτούν στα επαγγελματικά λύκεια. Ας μπούμε σε μια διαδικασία να το αξιολογήσουμε αυτό. Έχουν κλείσει τα επαγγέλματα. Μα το είπα νομίζω εγώ αυτό. Επ' αυτού, γιατί εδώ μας λέει ο φίλος τηλεθέτης ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα το ποσοστό στην ανεργία των νέων φτάνει το 65% και αυτό συνδέεται άμεσα με το χαμηλό. Να μιλήσουμε ψύχρεμα και σοβαρά, κύριε Σαχίνη. Όταν θέλετε υδραυλικό, βρίσκεται. Κύριε Μανδαλάκη, θέλετε να μιλήσουμε ψύχρεμα? Έχουμε καταστήματα. Ξέρετε, ως δημοσιογράφος, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δέστε επαγγέλματα αυτή τη στιγμή στον νομό Ηρακλείου που είναι σε προορισμό.
νομικοί, δικηγόροι, πολιτικοί, μηχανικοί, γιατροί. Λέω. Βρείτε υδραυλικό. Άρα λοιπόν, εμεί ω κοινωνία λόγο. Δεν πρέπει να επιζητήσουμε. Άνεργοι είναι. Και τον υδραυλικό, να διώξουμε μια συνέντευξη. Και τον υδραυλικό να τον χρησιμοποιήσετε πού? Έχετε οικοδομή τώρα? Όχι, παιδί μου, στην παλιά βρύση. Στην παλιά βρύση, στο σπίτι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα. Να ακούσουμε τον κύριο Λάμπρου. Έχει δίκιο μαθητή. Και πολύ λίγα δίνουμε στη. Ναι, ναι, στην επαγγελματική. Ναι, και, και λίγο εκπαιδεύουμε στα επαγγελματικά, δυστυχώς. Άρα συμφωνείτε. Ναι. Έχω μία ερώτηση. Είναι σε εξέλιξη νομοσχέδιο για τα λαβάσματα. Ναι, ξέρω, ξέρω. Και αυτό έχει βγει μέσα από διαβούλευση, κύριε Σιμάνσκι. Έχω παρατηρήσει. Ναι, στο οποίο έχουν καταθέσει απόψεις και η ΟΛΜΕ και η ΟΛΤΕ. Βοηθήστε με λίγο. Απευθύνεται σε εσάς η παρατήρηση, την κυρία Σπαχή και τον κύριο Μανδαλάκη. Και θέλω να την προσέξετε. Η δική μου λέει άποψη ο τηλεθεατής είναι ότι το δημόσιο σχολείο πήρε την κάτω βόλτα από τότε που οι εργάτες της γνώσης πλέον, καθηγητές, άρχισαν τα ιδιαίτερα μαθήματα. Οι ιδιαίτερα μαθήματα που έφτασαν να κάνουν ακόμη και στους μαθητές τους στην τρίτη ηλικίου για ένα καλό απολυτήριο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και να πάρω μια απάντηση ξεκάθαρη από την κυρία Σπαχή και τον κύριο Κλινάκη για την οριστική λύση που προτείνουν σε αυτήν την ανεξέλεκτη κατάσταση. Προφανώς τη διαφθορά μην περιμένουν επώνυμες καταγγελίες, σας αφήσουμε λέει αυτή την καραμέλα. Και από τον κύριο Μανδαλάκη να μας θυμίσει ποιος ανώτατος, δεν ξέρω τι εννοεί εδώ, λειτουργός, με αθέμητα κόλπα διέκοψε τις επώνυμες καταγγελίες που είχαν γίνει από όλα τα μεγάλα φροντιστήρια του Ηρακλείου πριν μερικά χρόνια. Χωρίς θεωρίες, θέλω να μου απαντήσετε λίγο και οι τρεις. Θέλω να πείτε κάτι. Ναι, θέλω να πω ότι από θέση αρχής είμαστε ενάντια στην ιδιωτική εκπαίδευση, ενάντια στα ιδιαίτερα. Τα καταδικάζουμε. Το ότι γίνονται είναι ένα ζήτημα και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό και βέβαια να πούμε ότι πολλοί συνάδελφοι μπορεί να αναγκαστούν να συμπληρώσουν την κακομοιριά του μεροκάματου με κάποιο μάθημα. Αυτό όμως δεν πάει στην εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Έτσι και είναι ζήτημα του κράτους να τα δει. Σωστή. Δεν θα τα δει. Ο συνδικαλισμός τα βγάζει στην επιφάνεια. Και βγάζει ζητήματα αρχής στην επιφάνεια. Και λέει είμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε εμπορευματοποιεί και τη γνώση και τη σχέση του με το μαθητή. Κύριε Κλινάκη. Νομίζω ότι το θέμα το καθορίζει ο ίδιος ο νόμος, όπως είπα και προηγούμενος, το 1566. Η παραπαιδεία στην προκειμένη περίπτωση και η ευθύνη απέναντι σε μια τέτοια πράξη από τη μεριά του δημόσιου λειτουργού είναι συγκεκριμένη. Επομένως, εγώ σε καμία των περιπτώσεων, εάν και εφόσον προκύψει τέτοιο θέμα, δεν θα το αποσιωπήσω, ούτε θα το. Για κάτι προτεραιό θα μας πει ο κ. Μανδαλέκης. Επομένως. Ότι υπήρξε, λέει, ανώτατος λειτουργός με αθέμητα κόλπα. Δεν εννοεί τον κύριο Κλινάκη, είναι σαφές. Όχι. Διέκοψε τις επώνυμες καταγγελίες που είχαν γίνει από όλα τα μεγάλα φροντιστήρια του Ηρακλείου. Δεν είστε από τα μικρά φροντιστήρια, πείτε μου. Ισχύει αυτό? Λοιπόν, η απάντηση. Εδώ είναι. Η απάντηση. Δεν ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί ο τηλεθεατής. Έδειξε πάντως ένα πολύ ουσιαστικό θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Αν είναι αυτό που θυμάμαι, πριν κάποια χρόνια είχε γίνει κάποια εκπομπή στη τηλεόραση, νομίζω όχι μία, αρκετές εκπομπές, όπου είχε τεθεί το θέμα των ιδιαίτερων μαθημάτων. Εκεί υπήρχαν δημόσιοι συνάδελφοι, όπου με απόλυτο τρόπο είπαν ότι δεν υπάρχει κανείς καθηγητής στο Ηράκλειο να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Το οποίο, εντάξει, τώρα ο κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί αυτό να το κρίνει κατά πόσο είναι αλήθεια ή ψέμα. Εγώ γενικά, μένω στο ηθικό κομμάτι του θέματος, ότι μιλούσαμε προηγούμενα για παιδεία, ναι, περισσότερο από εκπαίδευση. Πώς είναι δυνατόν εγώ, όταν είμαι δημόσιος λειτουργός και κάνω μάθημα στα παιδιά μου, που μέσα σε όλα τους διδάσκω την τιμιότητα, την ειλικρίνεια, όλα αυτά, καλλιεργώ την ψυχή τους. Πώς είναι δυνατόν να τα μαθαίνω στο φακελάκι, παίρνοντας τους χρήματα, δηλαδή τα χρήματα που μου δίνω, τους κάνω ιδιαίτερο μάθημα. Πώς είναι δυνατόν να τους διδάσκω το ψέμα, αν έρθει το ΣΔΟΗ, θα πούμε ότι παίζαμε θέατρο και όλα αυτά. Το βλέπω κάπως ανήθικο. Κάποτε συνέβαινε αυτό σε μεγάλο ποσοστό στο Ηράκλειο, πριν χρόνια. Τώρα τελευταία δεν ξέρω αν συμβαίνει, δεν με απασχολεί κιόλας, γιατί και εδώ που τα λέμε και να θέλουν κάποιοι να συμβαίνει, βέβαια κάποιοι τότε το κάνανε. Δηλαδή εμπορευματικά που λένε. Εμπορευματικά. Κάποιοι. Ελάτε όμως στη θέση του αν είμαι 5 εκατοστάρι. Προσέξτε όμως, ναι, σύμφωνοι, δεν θα γενικεύσω ότι αυτό το πράγμα το έκαναν όλοι οι συνάδελφοι. Και θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν και πολλές ειδικότητες. Δηλαδή μην τις βάζεις μόνο σαν τσουβάλ. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες που δεν μπορούν να κάνουν και ιδιαίτερο μάθημα. Δηλαδή ο γυμναστής, ο θεολόγος, οι άνθρωποι οι οποίοι διδάσκαν ξένες γλώσσες και όλα αυτά.
Δεν είναι, δηλαδή, δεν λέμε κάναν κάποιοι ιδιαίτερα, άρα όλοι κάναν, όλοι είναι κακοί. Όχι. Μπορεί να υπήρχαν τέτοια κρούσματα που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Τι εμπορευματοποίηση, ναι. Τις γνώσεις. Κάποιοι, κάποιοι είχαν. Κάποιοι είχαν. Όχι τη συμπλήρωση. Ναι, σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Δεν διαφωνώ. Κάποιοι είχαν κάνει εμπορευματοποίηση τη γνώση τότε, κυρία Σπαχή, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Λοιπόν, όμως η ουσία είναι ότι τώρα, στην οικονομική κρίση που βιώνουμε, δεν υπάρχουν λεφτά για ιδιαίτερα. Και αν σήμερα υπάρχουν κάποια αποθέματα, σε λίγο δεν θα υπάρχουν. Δηλαδή το ιδιαίτερο μάθημα θα εξαλειφθεί. Λοιπόν, έχω μέσα από καλά ενημερωμένο τηλεθεατή, φαίνεται ότι έχω και την είδηση της βραδιάς. Δηλαδή, εδώ με πληροφορούν ότι απόψε στην ΟΛΜΕ, η ΠΑΣΚ, η ΔΑΚΕ και η Συνεργασία, δηλαδή η παρατάξη πρόσκειται σε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και Συνασπισμό, ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν πρόταση πριν από λίγο για αναστολή της απεργίας. Αναστολή της απεργίας. Παρενέβη εκπρόσωπος των παρεμβάσεων, κυρία Αγγελική Φατούρου, καλά τη λέω, η οποία έκανε την εξής αποκαλυπτική δήλωση. Στις γενικές συνελεύσεις μετήχαν 20.000 εκπαιδευτικοί. Οι 13.000 περίπου υπερψήφισαν την πρόταση της ΟΛΜΕ για απεργία. Από αυτούς οι 10.000 για το γαμώτο και οι 3.000 αποφασισμένοι να κάνουν απεργία που είναι μουτζαχετίν. Συνεπώς, λέει η κυρία Φατούρου, δεν υπάρχουν όροι να πάμε σε απεργία. Επειδή όμως δεν μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αντιπροτείνω στην πρόταση για αναστολή της απεργίας την Παρασκευή να απεργήσουν 500 συνδικαλιστές, οι επιτηρητές να πάνε κανονικά στα εξεταστικά κέντρα και οι υπόλοιποι που δεν εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελλαδικών να πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια έξω από τα εξεταστικά κέντρα, χωρίς να υπάρχουν απεργιακές φρουρές έξω από τα εξεταστικά. Συμφωνώ με την πρόταση της συναγωνίστριας. Εκεί που έφτασε το πράγμα. Δυστυχώς, οπότε τότε τι προτείνατε και εσείς απεργία, κυρία Σπαχή? Ξεπουλήθηκε, να τελειώνει η ιστορία. Ξεπουλήθηκε η απεργία από τρεις παρατάξεις. Αυτό λέμε. Εάν ισχύει, έτσι, εφόσον ισχύει. Κρατήστε μια επιφύλαξη. Είναι καθαρό ξεπούλημα. Το λέμε αντί για να το πούνε από την αρχή ότι δεν την πίστευαν, δεν την ήθελαν. Έφτασαν τα πράγματα στο αμήν. Έδειξαν ποια είναι τα όρια τους. Και έρχεται εδώ η σκέψη που είπε ένας φίλος προηγουμένως. Πριν από μέρες να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Μάλιστα. Έτσι. Εάν ισχύει, λέτε λοιπόν. Εάν ισχύει, βεβαίως τους καταγγέλουμε ότι από την αρχή δεν ήθελαν να ταυτίσουν την απεργία με την εναντίωση στην επιστράτευση. Ήταν παιχνίδι, ήταν παραπληροφόρηση, διγλωσία και μπεγμός του κόσμου. Ωραία. Ας κρατήσουμε την επιφύλαξη της επίσημης γνωστοποίησης του τι διαδραματίζεται, γιατί φαίνεται ότι είναι καυτή νύχτα για την ΟΛΜΕ. Πολύ καυτή. Και για... Συμφωνείτε σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς είναι πολύ καυτή. Άρα και έχετε κάποια μαύρη πληροφόρηση κι εσείς. Έτσι. Έχετε κάποια πληροφόρηση στα διαδικασία. Όχι, ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα. Α, μάλιστα. Έτσι. Είναι μια καυτή νύχτα. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη για να σας προστατεύσω. Εγώ μένω στην καταγγελία πάντα. Για να σας προστατεύσω κι εσάς. Κρατήστε μια επιφύλαξη. Και αποδέχομαι και την πρόταση που έκανε. Αλλά η δήλωση της κυρίας Φατούρου μάλλον φανερώνει τι γίνεται. Δείχνει ακριβώς. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω κλείνοντας ο καθένας μια τελευταία τοποθέτηση. Την τελευταία τοποθέτηση θα την κάνετε εσείς το βράδυ απόψε. Κυρία Σπαχή, λόγω των εξελίξεων. Κύριε Κλινάκη, από εσάς, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε και στις εξετάσεις κανονικά. Πολύ ενδιαφέρον το απόψινο θέμα, κύριε Σαχίνη. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εσάς που πήρατε την πρωτοβουλία αυτή να κάνετε μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση σε μια κρίσιμη περίοδο για την εκπαίδευση. Γι' αυτό αποδεχτήκαμε και την παρουσία μας εδώ πέρα. Μπήκαν πολλά και σοβαρά θέματα. Περισσότερο θίξαμε κάποια πράγματα, τα αγγίξαμε, αλλά δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι κατανοητό λόγω και του τηλεοπτικού χρόνου. Οι ανάγκες αυτή τη στιγμή στο να πάμε σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού του ρόλου μας ως εκπαιδευτικοί ή τέλος πάντων της πολιτείας απέναντι στους νεολαίους μας, στη νέα γενιά, είναι πάρα πολλές. Θέλω να πω ότι ως περιφερειακός διευθυντής και επειδή θα πρέπει να υπερασπιστώ με κάθε τρόπο και την παρουσία των εκπαιδευτικών μέσα στα σχολεία, αυτό που διαπίστωσα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου σε αυτή τη θέση είναι ότι ήταν αρρωγοί και συμπαραστάτες σε κάθε τέτοιου είδους λύσεις σε προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά. Το ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να κουβεντιάσουμε φόρεις της ύλης για το πώς μπορούμε πλέον να μπούμε σε ένα άλλο δρόμο, το πώς αναβαθμίζεται, πώς εξελίσσεται και πώς δημιουργείται αυτό που λέμε η προοπτική και το όραμα για τη νέα γενιά μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Γι' αυτό και είπα και προηγουμένως ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επομένως, είναι αναγκαίο, αν μη τι άλλο τώρα, να μπούμε στη διαδικασία διαλόγου και συζήτησης. Το πού θα διαφωνήσουμε και το πού θα συμφωνήσουμε, νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο όπως είναι αυτή που διανύουμε, από αυτά που μας χωρίζουν. Κύριε Λάμπρου, με δεδομένο ότι το Σεπτέμβριο θα κληθείτε να υποδεχτείτε μια νέα φουρνιά φοιτητών σε ένα τοπίο πανεπιστημιακό που μπορεί να κλείνουν και άλλες σχολές. Πρέπει να το πω και αυτό. Γιατί και εκεί που χρηματοδότησε, άλλο μεγάλο κεφάλαιο έχουμε εκεί. Λοιπόν,
Εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα? Δύσκολο ερώτημα, κύριε Σαχίνη. Δεν έχει απάντηση. Για τους μαθητές μας, τουλάχιστον να τους κάνουμε να αγαπήσουν το σχολείο, να βγουν ολοκληρωμένοι πολίτες και να έχουν παιδεία με επικεφαλαίο. Για τα πανεπιστήμια, και αυτά έχουν τις δυσκολίες τους. Εντάξει, η υποχρηματοδότηση είναι πολύ σοβαρή. Εντάξει, ούτε ερευνητικά περιοδικά στο βαθμό που θέλουμε ή που είχαμε τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν. Τίποτα. Θα προσπαθούμε και θα προσπαθούμε και θα προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις καταστάσεις. Όχι όμως μηδενιστική και ανατρεπτική θέση. Νομίζω είναι λάθος. Εάν δεν εστιάσουμε, επαναλαμβάνω, σωστά, αν δεν διαγνώσουμε το πρόβλημα, δεν θα το λύσουμε. Μάλιστα. Κύριε Μανδαλάκη. Για κλείσιμο, το μόνο που έχω να πω είναι, πέρα από το να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στην όμορφη εκπομπή που έγινε απόψε και πραγματικά δείξαμε πολύ ποιοτικά θέματα, θέλω για κλείσιμο να πω σε όλα τα παιδιά καλή τύχη, στα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλω να τους πω ότι είναι μία μάχη από αυτές που θα δώσουν στη ζωή τους. Δεν είναι ο πόλεμος. Και να μην στιγμή... διαβάσουν αύριο, Πέμπτη. Δεν υπάρχει λόγος. Θα έλεγα, κοιτάξτε... Δεν υπάρχει λόγος, δεν μαθαίνονται. Τελευταία μέρα. Από την εμπειρία μου θα σας έλεγα ότι αυτό το ξέρει κάθε παιδί μόνο του. Εκεί δεν υπάρχουν οδηγίες. Όπως και κάτι άλλο, επειδή είχαμε πει κάτι στο διάλειμμα, τα θέματα μην βιαστούν να πούν ήταν δύσκολα ή εύκολα. Η δυσκολία είναι υποκειμενικό θέμα. Σε κάποιον κάτι είναι δύσκολο, σε κάποιον το ίδιο θέμα είναι εύκολο. Πάντως τα παιδιά να ξέρουν σε γενικές γραμμές ότι η ζωή αποτελείται από πολλές μάχες. Αν τώρα δίνουν μία μάχη, δεν δίνουν τον πόλεμο. Να έχουν πάνω απ' όλα την υγεία τους και καλή τύχη στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κυρία Σπαχή. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από την τελευταία είδηση. Κρατήστε μόνο μία επιφύλαξη. Κρατάω την επιφύλαξη. Βέβαια, αλλά από ό,τι φαίνεται... από ό,τι φάνηκε και χθες το Ηράκλειο, έτσι πήγαινε το πράγμα. Δυστυχώς, παίζεται το ίδιο παιχνίδι της υπονόμευσης, της υποταγής και της συνένεσης. Και το πρώτο αίτημα των εκπαιδευτικών και των μαθητών αύριο είναι να αλλάξει δομή ο συνδικαλισμός. Να γίνει ταξικό διεκδικητικό μέσω του σωματείου, να φύγουν από τον έλεγχο της ηγεσίας τους οι παρατάξεις τη υποταγή και αυτέ που στο όνομα τη αριστερά αντιγράφουν τι παρατάξει των κομμάτων τη ολιγαρχία. Έτσι. Και αναφέρομαι στην παράταξη πέρα από την Πάσκη Τριδάκη και στην παράταξη τη συνεργασία. Τώρα, στο ζήτημα τη παιδεία. Κύριε Σαχίνη, εμεί και από την άποψη του συνδικαλισμού, του ταξικού εννοώ, έτσι, και από την άποψη τη αγωνιστική παρέμβαση, λέμε ότι η παιδεία είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που έχει πολιτικό πυρήνα. Ω τέτοιο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με ένα οργανωμένο διεκδικητικό, μαχητικό, λαϊκό κίνημα, το οποίο θα λέει ότι απέναντι σε μία κυβέρνηση η οποία είναι της πλουτοκρατίας, εγώ πρέπει να διεκδικώ. Γιατί και αυτά που λέει ο κύριος Κλινάκης ότι έχει ο 1566, ήρθανε μετά από πολύχρονους αγώνες, μετά τη δικτατορία και μετά τη μεταπολίτευση και δυστυχώς ροκανιστήκανε μέχρι σήμερα. Όλοι οι νόμοι που ακολούθησαν το 1566 είναι νόμοι βαρβαρότητας, είναι νόμοι ουσιαστικά που αναιρούν θεμελιώδη μορφωτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Απέναντι στην βαρβαρότητα πρέπει να ορθώσουμε τη συλλογικότητα, την ταξική συνείδηση, την αγωνιστικότητα, και αυτό εννοούσα και από την αρχή για να κάνω και το σχήμα του κύκλου, να κλείσω με αυτό. Δεν προσέβαλα κανένα συνάδελφο. Είπα ότι το επίπεδο της αγωνιστικότητας ανεβαίνει ανάλογα με το επίπεδο της πολιτικής συνείδησης, της διεκδικητικής ταξικής συνείδησης. Εκεί έχουμε έλλειμμα και αυτό πρέπει να αναπτύξουμε. Εύχομαι στους μαθητές μου, και όχι μόνο στους μαθητές μου, σε όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις την Παρασκευή, να πάνε ψύχρεμα, οι καθηγητές τους είναι δίπλα τους. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας όσο γίνεται καλύτερα. Το ξέρουν. Τώρα είναι μια μάχη, ο μεγάλος πόλεμος τους περιμένει και πρέπει να πάνε με αισιοδοξία. Θέλω ευχαριστούμε να πολύ για την πρόσκληση. Και τους... Η αιτία, βέβαια, κύριε Σαχίνη, για τους μαθητές, είναι αυτονόητο ότι είναι απόλυτο. Προφανώς. Και ιδιαίτερα για τον πολιτικό. Ελπίζουμε να πάει όλα καλά στη διαδικασία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να κυλήσουν όλα ομαλά την Παρασκευή το πρωί. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τέσσερις. Θέλω επίσης να σημειώσω στους τηλεθεατές ότι αν η είδηση που μεταδώσαμε δεν υπάρξει καμία επιφύλαξη μέχρι τέλους, και αυτό είναι ο καμβάς, εδώ τίθεται ένα ανάποδο ερώτημα. Ποιους έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση αφού δεν κάνουν απεργία? Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να λυθεί αύριο το πρωί. Αν η απόφαση απόψε είναι ότι δεν υπάρχει απεργία, τότε σε τι συνίσταται η επιστράτευση, να μην το ξεχνάμε. Να την άρει. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω επίσης είναι ότι τα παιδιά βεβαίως και πρέπει μέσα σε κλίμα νυφαλιότητας να δώσουν τις εξετάσεις, αλλά τα παιδιά κοιτάνε και τους καθηγητές
κοιτάνε τους συμπολίτες τους σε μια εποχή που η χώρα, μην το ξεχνάμε, είναι σε μνημόνιο και διαρκή έλεγχο, δεν λειτουργεί από μόνη της. Δεν νομίζω ότι είναι ωραία εικόνα οι εκπαιδευτικοί που κάποτε βοήθησαν μέσα από φανερά, όχι κρυφά σχολιά, να ορθώσουμε ανάστημα για εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία, να είναι επίστρατοι. Καλό βράδυ.